Καλημέρα. Καλά, εντάξει, τι καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι εδώ να καταρρεύσουν τα πάντα. Έλα Στάσου στο ύψος σου, καλό μου μικροφωνάκι. Να βγάλουμε και την εκπομπή σήμερα και μετά θα σου πάρω. Δεν θα σε αντικαταστήσω. Θέλουμε χορηγό για μικρόφωνο. Να μπει τώρα στο πλατό 2310 287 και 3 οχτάρια. Θέλουμε μικρόφωνο τώρα. Έχεις κανένα που να κάνει και κατασκευές? Ψάχνω τώρα. Δραπάνω κατσάβιδα, σιρίτια. Είναι κάτι σαν... σαν γερανός. Εδώ μια πατέντα που συγκρατεί. Θέλουμε ένα γάμα με βίδες μπράτσο, ναι. Να σπάει η ανάκληση με μοίρες. Να σπάει ρε παιδί μου, ναι. Θέλουμε φέρτε ένα μικρόφωνο στον Μπάτμαν. Να κάνουμε μια δουλειά εδώ πέρα στο μεγάλο Μπατμανίδι. Όχι απλά κρέμεται σε μια κλωστή, σε ένα ρίνισμα του σιδήρου. Ρίνισμα. Πω Παναγία και Χριστέ. Άμα ακούσετε κανένα μπαμ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, δεν θα είναι ούτε καμιά μεγάλη μεταγραφή, ούτε η πτώση μου από το κάθισμα. Εντάξει, θα είναι η πτώση του επίπεδου βεβαίως. Αυτό το ακούμε κάθε μέρα. Αυτό το μπαμ με το που ανοίγουμε τα μικρόφωνα. Αλλά θα έχουμε καμιά έτσι απόλυτη, καμιά ωραία. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Και μια δοκιμασία. Και μια δοκιμασία και για τους ακροατές κάθε μέρα. Ναι, ακρόαση του λόγου επειδή. Καλημέρα λοιπόν, παρόλα αυτά. Ελπίζουμε εσάς να μην σας βρίσκουν αναποδιές στους χώρους εργασίας σας. Τα πράγματα να είναι καλύτερα. Να έχετε τους καφέδες σας, να έχετε τα παγάκια σας, να έχετε τα μικρόφωνά σας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να. Να έχετε τα μισθουλάκια σας. Τη δικιά σας. Τις πληρωμές σας. Όλα ρε παιδί μου. Έλα, σηκωθείτε, σηκωθείτε από τα διβάνια, τεμπέλχανάδες. Ξέρε, ακόμα είναι 6 και 6. Έλα, ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί. Ποιος ξυπνάει τέτοια ώρα. Σήμερα δεν έχει κίνηση καθόλου στον δρόμο. Ησυχία, πρέπει να κοιμούνται όλοι. Τι κίνηση τώρα, 6 ώρα, είναι δυνατόν. Όχι, όμως την άλλη φορά έχει, κάθε μέρα μπορεί. Δεν ξέρω σήμερα. Ναι. Και ο καφετζή που λέει Παφολιά, καφετζή, όπως λέει και ο Παφολιά, δεν μου λέει δεν είναι τίποτα άλλο σήμερα. Εκεί που παίρνω καφέ. Τίποτα. Τι έχει μέρα, ξέρω εγώ. Τι γίνεται. Είναι Τρίτη. Όπως έγινε το sold out με τον Derby, βγήκαν όλοι και τελείωσε. Τελειώσαν εκεί. Μα δεν έγινε sold out έτσι κι αλλιώς. Έλα τώρα, έλα τώρα, υπερβολές είναι... τώρα. Έλα κακές γλώσσες. Θα είναι σαν να έχει γίνει, αλλά δεν θα έχει γίνει. Πόσο του μηνού είναι σήμερα? 23 του μηνού σήμερα. Ίσως κάτι να σημαίνει αυτό. Τελειώνουν τα λεφτά, ρε φίλε. Α, γι' αυτό. Βέβαια. Γιατί κάθε πότε. Μέχρι 20 έχει ο Μεσοέλληνας πλέον. Μέχρι 20, μάλλον. Ναι. Τρώει και τα λεφτά από το ενίκιο και τα. Εξαρτάται το πότε πληρώνεται, βέβαια. Είναι... Αν πληρώνεται. Ναι, αν πληρώνεται, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Ιακώβου Αποστόλου του Αδελφοθέου είναι σήμερα. Γιορτάζουν ο Ιάκωβος, η Ιακωβίνα και η Ζακελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Ο Τζέικοπ. Ο Τζέικοπ. Έβλεπες Lost, το θυμάσαι τον Τζέικοπ? Φυσικά. Μεγάλος Τζέικοπ εκεί. Τζέικοπ. Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι στον Ατήλη 7 και 40 θα δεις στις 6 και 38. Περιμένοντας. Δεν ξέρω αν θα σε χτύπησει εδώ πέρα. Καλές καιρικές συνθήκες θα έχουμε. 15-16 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλεως. Μέχρι 21 θα φτάσει το μεσημεράκι. Χωρίς αμάν-αμάν υγρασία, χωρίς μποφόρια. Αραιές συννεφιές. Λίγο καλύτερα από την μουντάδα τη χθεσινή θα είναι. Έτσι. Τα πράγματα. Λίγα συννεφάκια για το βράδυ, μια χαρά. Περιμένουμε τον φίλο μας τον Ορέστη να έρθει να μας χτυπήσει. Είναι το νέο καιρικό φαινόμενο. Ο Ορέστη Τσάνκ θα έρθει. Λες. Να είναι εκείνας ορμόμενο. Το... Γιατί είχαμε πει το Ζορμπά τον ένα. Ζορμπά. Ξέρω. Σιγά τώρα. Τι πει, ναι. Μια μέρα έκανε έναν αέρα εκεί, λίγο βροχή και κάτι. Εδώ εντάξει. Άσε τώρα. Στην Νότια Ελλάδα. Στην Νότια Ελλάδα. Τεμπέλχανα κι ο. Η Νότια Ελλάδα, οι χαμουτζίδες θα πληρώσουν. Γι' αυτά τα δεινά. Που κλέβουν τα πρωταθλήματα. Ορέστη. Μπορεί να είναι τυφώνας Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Γιατί να μην έρθει ένα τυφώνας σε Τούνη. Ορέστη, τι έχουμε? Μόνο τον Καρνέζη ξέρουμε ο Ορέστη από ποδοσφαιριστές για να κάνουμε το. Άρα δεν ξέρουμε. Τον παραλληλισμό. Ο Καταπίνογλου τώρα. Ποιος τώρα ο Ορέστης Καρνέζης? Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Πώς είμαστε? Αφού ξέρεις ότι λογικά θα είμαι εγώ 90%. Τι με λες για Ορέστη και υπολογοαγώνα Τάσα και... Θες να πεις την εκπομπή μας δεδομένη δηλαδή? Αυτός να... όχι, γιατί με καθυστερείς. Θέλω να ψήσω τα ντόνατ. Τι, και εδώ έχουμε να πούμε τόσα και τόσα. Έχουμε. Εσύ γιατί παρεμβαίνεις και αλλάζεις τη ροή και εκτρέπεις, ναι, τη ροή. Όχι, γιατί από τότε που ήρθε MVP μάλλον όλα υπολειτουργούνε. Ναι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, ξεκίνησαν τα παράσιτα. Έτσι. Άντε πάλι. Δεν γίνονται αυτά, φίλε. Να σε πω κάτι. Το ένα ραδιόφωνο έκανε ανακαίνιση.
Εντάξει, το άλλο πήγε αλλού, το άλλο γύρισε αλλού. Κάνανε να αλλάξει αστή, δεν ξέρω τι κάνανε. Πέσαν τα λεφτά παντού. Είστε ίδιοι να πούμε, άμα ένα, να αρχίσουμε να κάνουμε έναν έρανο. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ναι, ναι. Έτσι δεν λένε. Ναι. Τι δεν αλλάζει. Μάλιστα. Θέλει ανακαίνιση το πράγμα. Δεν είναι μια. Εχθές δεν ακουγόντουσαν τα μικρόφωνα. Αυτά τώρα ναι. Παράστα. Μήπως πατάς κάτι μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, τι, δεν γίνεται να έχει παράσιτα. Μπορεί να εκπέμπω ραδιενέργεια, δεν ξέρω και εγώ τι. Ξέρω τι γίνεται. Σαν τον άνθρωπο που γύρισε από το. Πώς λεγότανε. Το Τσέρνο, πώς λεγόταν εκείνη η μυθική ταινία με τον Τζάκονα. Από. Ο Κωνσταντάρας είχε. Όχι, όχι ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη. Ο άνθρωπος που γύρισε από κάποτε ήταν ο Κώστας Τσάκονας. Τσάκονας. Ναι. Σε μια βιβλιο ταινία θα ήταν αυτή. Ήταν φαλακρός και έβγαλε μαλλιά από τη ραδιενέργεια. Από. MVP για σένα είναι, για σένα είναι αυτά. Με φαντάζεσαι με μαλλιά του Μπίσεσβαρ ή του Άρτα Ντιμπιντάι. Κατσαρό, κατσαρό το πράγμα. Ο άνθρωπος με κούτελο όμως, με κούτελο. Ναι, με κούτελο κανονικό. Να τη δείτε, να τη δείτε, είναι τεράστια ταινία. Έχουμε το καραφλοκοτσίδα, θα έχουμε και το ραστοκοτσίδα τώρα. Ναι, ναι. Πικλοκοτσίδα. Καλά, τι κλείνω εγώ, μετά που θα πάρω. Τώρα πήρες τα μάτια. Τι κλείνεις τώρα, ρε. Τι κλείνεις, πήγες να κρυνιάξεις. Τι να λες, ότι ο Πρίγιοβιτς δεν είναι καλός center for. Άντε ρε, το καδρονόξυλο τώρα. Άντε με το καδρόνι τώρα, το βιδωμένο με όπα τώρα. Ποιο βιδωμένο, ότι το άχ γκολ το κάνει, γι' αυτό είναι αυτοί οι παίχτες. Ναι, 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 ναι. Γιατί στο πρώτο μέχρι ο καλύτερος παίχτης ήταν. Έπαιζε και με ίουση το χρυσό μου, λέει. Και στο τελικό, και ας μην έβαλε γκολ για σένα στο πέναντι, γι' αυτά είναι τα center for. Εντάξει, δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα, αλλά κρατάει την μπάλα, τη σπάει, κάνει. Αν τα κάνει και αυτό, ήταν ο Ιμπραήμοβιτ. Είσαι μπάλα. Έχεις μπάλα, βλέπεις μπάλα. Ένα τέτοιο άνθρωπο που θέλουμε να σπάει. Εντάξει, άμα έκανε και αυτό και ήταν και λίγο πιο γρήγορος. Και πάλι τι πιο γρήγορος. Είναι με την ΑΕΚ αυτά. Τι είναι αυτό. Τα βγάλετε. Πέναλτι δεν ήταν. Ο άλλος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο άλλος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο ίδιος λέει τη βλακία έκανα. Εσείς λέτε δεν είναι πέναλτι. Εσύ τώρα γιατί κλαις, είπα εγώ τίποτα άλλο. Γιατί κλαις. Όχι, γιατί βγαίνουν άλλοι μετά και λένε. Πάρε το πρίγκο στο φούρνο να σου κουβαλάει τα σακιά τα λεύρια τώρα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να στρίψει. Δεν μπορεί να στρίψει εκεί πέρα. Όχι, ο Γκαρσία μόνο ξέρει, ήταν παλιά φούρνερες. Και ο. Ποιος? Και ο Μαουρίσιο. Ποιος? Μαουρίσιο, ήταν φουρναρίσιο. Και ο Μαουρίσιο νομίζω οι γονείς του φουρνάριδες ήταν. Άντε ρε. Ψάχνει να βρει στον κάθε ποδοσφαιριστή τα. Βραζιλιάνικο ψωμί να κάνει. Έρχεται τώρα, οι γιορτές Χριστούγεννα με λοθέλει κάποιο και εξτρά χέρι τώρα. Ψάχνει τη φανέλα με το νούμερο 9 του φούρνου. Με το νούμερο ψωμιά. Εντάξει, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετώ. Ξέρεις, σε κλείνουμε με κομψό τρόπο, άντε γεια. Και πήρε έτσι θυμοτυπικά ο φίλος μας ο Δημήτρης από το φούρνο, έτσι αλλιώς η επικαιρότητα δεν έχει αμάν αμάν, πέρασε και το ελληνικό φαινόμενο Άρης Πάο, κάθισε πίσω του. Ακόμα δεν πέρασε, ακόμα δεν πέρασε. Ναι, ακόμα, έχει. Έχει μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, έχει. Δεν έχει να συζητήσεις. Και οι φίλοι του Άρης το αντιμετωπίσανε ψύχρεμα και συνετά. Ναι, ψύχρεμα το αντιμετωπίσανε. Πώς, γιατί έχει. Ποιο είναι το κλίμα, τι ποιο είναι το κλίμα. Να φύγει ο Ερέκα. Κόλλη Βακηδία, τι. Κόλλη Βακηδία. Βέβαια. Εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ ξέρω. Τι, ξέρεις, δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε, δεν τα γράφουμε. Τι θα, είμαστε σοβαροί τώρα. Βαριά ήταν, βέβαια. Γιατί Κόλλη Βακηδία, έπαιζε με τον πρωτοπόρο, τον Αίγυπτο. Το... Ναι, αλλά ήταν μάτσο εκεί πέρα. Τι και εγώ πρωτοπόρο ήθελα να γίνω. Δύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολα, τρίσκολα. Πάντως έπρεπε να το παίξω και να χάσω και να βγω και να δεχτώ την καζούρα τα πάντα. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ίση απόσταση από την πρώτη θέση και από την τελευταία, από την θέση που οδηγεί στον υποβασμό. Έτσι λένε αυτοί. Ακριβώς δηλαδή τους ίδιους βαθμούς απέχει. Εν ολίγης δηλαδή βρίσκεται κοντά στο μέσο της βαθμολογίας. Εν ολίγης τώρα μήπως εγώ να πάρω το χειμώνα το κουλούρι και να διώξω αυτό το γιονέσιο. Α, μάλιστα. Κουλούρις, ξαφνικά έγινε παιχτάρα σου κουλούρις. Πώς έγινε αυτό. Πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή. Μόλις φεύγει από τον ΠΑΟΚ, όποιος φεύγει. Όποιος φεύγει από τον ΠΑΟΚ και πηγαίνει στον Ατρόμητο, δεν ξέρω, στο κλίμα του Ατρομήτου. Μόνο Κλάους δεν αλλάζει. Σαν το παλιό κρασί. Έπρεπε να σταλθεί και εκεί μάλλον ο Κλάους για να. Για να δώσει δύο κουλούρις. Σουάρτα, κουλούρις. Όσοι έχουν περάσει, βρίσκουν πρόσφορα έδαφα. Ναι. Διότι... Μήπως να στείλω αυτό το γιουνές λίγο και στον Ατρόμητο κανένα δύο μήνες να σου. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη πίεση. Προσφέρει μεγάλη πίεση εντός αγωγικών το προσφέρει στους ποδοσφαιριστές και είναι δύσκολο να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους και να αγωνιστούν, να αγωνιστούν όπως αυτοί ή όπως ο κάθε ποδοσφαιριστής θα επιθυμούσε να αγωνιστεί χωρίς να έχει. Κουλούρις χθες. Σκόρανε στο 3-2 του Ατρομήτου επί του Αστέρα Τριπόλεως. Έφτασε λέει έφτασε συνολικά τα 6 γκολ στη φετινή Super League και είναι πρώτος σκόρερ πλέον του πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς και τον Έρικ Γέντρικ Τσεκ που έχουν από 5.
ίσως ο Πάκ, αν δει ότι. Θα μου πει αν είναι να συναγωνιστούν Κουλούρης και πριν, μήπως τον επαναφέρει, λέω εγώ, το Κουλούρη. Δεν φεύγει, λες. Για να παίξει, ρε. Να παίξει, γιατί. Όταν φύγει ο Μπρίγιοβιτς, τότε θα παίξει ο Κουλούρης. Γιατί να τον φέρει τώρα, γιατί Καρέλη δεν πολύ βλέπω να. Και τώρα το παιδί χάσει το σερί να πούμε την αγωνιστική δυνότητα και να σου πει να αφήσει το Πάκ πίσω. Πέρυσι μην ξεχνάμε ότι αγωνιζόταν. Βασικότερο του παίζει. Καλό ο Λουτσέσκου με τον Μπρίγιοβιτς, γι' αυτό έπαιζε. Αυτά τα Λουτσέσκου. Με όποιο καλό είναι ο Λουτσέσκου τελικά, ίσως να είναι καλό. Με όποιο καλό είναι ο Λουτσέσκου, μετά γίνεται ο πρώτος παίχτης. Μόνο ο Βάρντα δεν θα παίξει. Πώς δεν θα παίξει. Αλήθεια σου λέω. Μια χαρά θα παίξει. Δεν θα παίξει. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν παίζει ο Βάρντα. Μεγάλη δήλωση, μεγάλη πρόβλεψη, την κρατάμε εδώ. Γράψει 23. Ποιος ο Βάρντα δεν παίζει 30 φορές ασχολούμαστε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Αυτό θέλουμε. Μας στείνει εκπομπές που λέει κασίνα μας. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε εσείς. Κρίσιμε, ρε. Έλα, ρε, δεν σε κατάλαβα. Έχει αλλαγμένη. Δεν πε ότι είσαι άλλο ακροατή, να φανεί ότι έχουμε ακροματικότητα. Ναι, ρε. Έχει παίξει άλλη φωνή τώρα μέσα. Είμαι ο Κρίς Βου. Ναι, έτσι, έτσι. Είμαι ο Τζέικοπ από Αμερική, θα λες. Σουρτάζει. Κανονικά, κανονικά. Λέει, καλά είμαστε, εσύ. Άκουσα παρά πολλά σα γιατί για την ακροματικότητα και πήρε τηλέφωνο. Ναι, καλά έκανε. Άλλαξε τη φωνή, χαρήκαμε κι εμεί λίγο παραπάνω. Φωνή, ναι, ναι, ναι. Έκλεισε τη μύτη και πήρε τηλέφωνο. Θα βάζει από. Πως κάνανε παλιά που έδειχνε κάτι ταινίε έτσι αστυνομικέ που έβαζε ένα χαρτομάντιλο, ένα μαντίλι για να λιώσει τη φωνή του και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστός. Μα αρέσει, μάλιστα. Κρίς, πρώτη φορά τηλεφωνήσω. Το κάνουμε κάπω έτσι το όλο το προμένο. Από πού μα παίρνετε? Σας φέρνω από την εξωτική Τρίγλια. Από το σπίτι του Κρίς. Ναι, όχι από μας παίρνεις. Εξωτική Τρίγλια. Μάλιστα. Πού είναι αυτό στο χάρτη, δεν γνωρίζω εξωτική. Α, Τρίγλια, τι Τρίγλια. Ωραία. Τι ωραία Τρίγλια. Χαλκιδική. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Ναι. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω, έλα. Να το κάνουμε φέτορα. Δεν νόμιζα ότι πήγες στην Τρίγλια. Ξέρω, μπορεί κάτι. Απλά παίρνω τώρα γιατί έχω να πάω σε ένα δικαστήριο. Α, τι δικαστήριο. Όπα, δεν θέλω τέτοια. Τι δικαστήρια. Όχι, ρε, μάρτυρας είμαι. Μάρτυρας, μάλιστα. Λέγαμε, να μην λέγαμε τώρα, μην κάναμε καμιά συναυλία αλληλεγγύης, ελευθερία στον Κρίς και τέτοια. Πέσει πολύ γέννη. Όχι, όχι, όχι. Ή εκτός αν κρυβώσουν από κάποιον, γι' αυτό και άλλαζε τη φωνή, μα ακούσουν οι δικαστέ. Κάνω και τέτοιο καζομάρι στο ίντερνετ, αλλά όχι ακόμα. Μου είπε πώ το λέει ο Μαργαρίτη. Μου είπε να μου κάνουν μέχρι δικαστήρια. Ναι. Μου πήγε μέσα στον κορυφαίο δίστιχο. Το είχε ο Κακελάκη στροφή τώρα τελευταία. Λέει, και όταν είδαν οι πληγές μου, και όταν είδα τις πληγές μου, κλάψανε και οι δικαστές μου. Τα πολλά μαρτύρια δηλαδή. Κύριε Σαγγελέα, δείξτε πήγε στο παιδί. Δεν υπήρχαν. Πε μου, κύριε Σαγγελέα. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Τι δικαστήριο είναι αυτό που θα πα, Κρίσκο. Όρισε. Τι δικαστήριο είναι αυτό που θα πα. Διαδεδομένων. Ταλαιπώρια. Γίνονται ακόμα δικαστήρια διεζευμένων. Ναι. Αυτοί έχουν χωρίσει άσχημα τέλος πάντων. Πολύ άσχημα τέλος. Όχι, πρέπει να χωρίσει το σκρίνια, το καναπέ τώρα. Για να δείτε από τα μάξι. Όχι, όχι, τώρα είναι τα παιδιά στη μέση. Το χειρότερο. Μάλιστα. Ωρε φίλε, και εσύ είσαι καλό παιδί και άλλοι ήταν τέχο. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Ποιο θα πας να υπερασπιστείς, τη γυναίκα ή τον άντρα? Τον άντρα. Οχ, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Τα πλυντήρια μας πολεμούνε. Δηλαδή, άμα χώριζε η αδερφή σου, ας πούμε, θα υπερασπιστείς τον γαμπρό σου. Τι να κάνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Το ξέρω το παιδί. Δεν είναι. Κάνεις αυτόν, ξέρεις. Το ξέρει το παιδί τι τραβάει. Όποιον ξέρει, μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε, Κρίς Βίτα, καινούργια κουρατέ. Ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε. Έτσι, έτσι. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την Εύη που λέει: μια χαρά κίνηση εκεί πρωί-πρωί. Ναι. Μερικοί νομίζουν ότι ζουν το Tokyo Drift. Λέει καλημέρα. Καζώνουν κανονικότατα. Ρίχνουν εκεί τις γκαζιές τους, τα τέτοια τους, τα αυτά τους. Ευνοεί. Εντάξει. Ο Ρέστης λοιπόν, η μια κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα μας, τουλάχιστον εδώ στο Βορρά δεν τον πολύ βλέπουμε, προκαλεί τοπικές βροχοπτώσεις και λίγες σποραδικές καταιγίδες σε διάσπαρτες περιοχές στα ηπειρωτικά. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, αν είναι σαν τα δικά μας τα προγνωστικά, μάλλον προβλέπεται για Κούβας. Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην περιοχή της Σικελίας αναμένεται μέσα λέει στις επόμενες ώρες να κινηθεί αρχικά προς τις ακτές της Αφρικής και στη συνέχεια προς το Ανατολικό Αιγαίο, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας. Όχι δηλαδή προς τα εδώ, προς τα. Θα περάσει από Αφρική δηλαδή αυτό. Βορρά, πέρασε από Αφρική και θα ανέβει. Οι τριάδες χρυσές δουλειές θα κάνουν πάλι με τη σκόνη στα μάξια. Ποιες? Πλυντήρια. Α, μάλιστα. Μπουκάδες, μην βάζετε, λάσπη θα γίνουν.
Ζέστη, ξέρεις, βροχή. Τι μας κρύβουν, τι, 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 γιατί και πώς. Βροχή νότια, τώρα λάσπιδα έχει. 23, 10, 52, 10, 10. Ποιοι ευνοούνται από το φαινόμενο Ορέστης. Ο αριθμός 3.632 ισότιμα αριθμείται με το μήνα 12 επί της Αφρικής της Σκόνης. Και επειδή να ορίστε βγαίνει το 666. Το βασιλιάς της Σκόνης. Την Τρίτη λέει βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στα υπηρετικά τμήματα της χώρας, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα στις δυτικές Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στη Στερεά και κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα είναι έντονα και ενδέχεται τοπικά να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Εμείς εδώ δεν επηρεαζόμαστε, όσο είναι ο ΠΑΟΚ δηλαδή πρώτο στην βαθμολογία, μάλλον αντλεί ή διώχνει όλα τα καιρικά φαινόμενα. Σοβαρά. Λειτουργεί ίσως σαν αλεξικέραυνο, σαν αλεξιφαινόμενο. Λίγο κακοκαιρία να τελειώνουμε, έλα. Γι' αυτό. Έλα λίγο κρύο. Κρύο έχει στην κορυφή για τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα αισθάνονται. Κρυώνεις, Κρύγιοβιτς, θα δώσω την μπουφάν. Κάτι θα κάνουνε. Ποιος ήταν όμως ο Ορέστης, ο γιος του Αγαμέμνουνα και της Κλητεμνίστρας, αδερφός της Ηλέκτρας και της Ιφηγένειας. Τι λες ρε, εδώ μαγαζί είχε εκεί στα Λαδάδικα ο Ορέστης Τσάνκ, κινέζικα. Τι είχε? Με κινέζικα. Με κινέζικα. Το πει στο Survivor. Λογικό θα ήταν. Ναι, τι θα έχει. Τώρα έγινε και επιχειρηματίας, έχει μαγαζιά με φαΐ. Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πού τα έχει? Δεν ξέρω. Σιγά τα τυρά νούντλς να φάω. Έχουμε φάει. Έχω να σπάλω μπριζολέτα. Έχω να φάω καιρό κινέζικο. Το κινέζικο είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι αλήθεια. Μετά από hangover. Όταν είναι το κεφάλι σου λίγο εκεί, να πούμε, σαν το κεφάλι σου, λέω, το στομάκι σου είναι λίγο άστα να πάνε. Για χαρά να φας αυτό που λες, λούτ και ψημένα λαχανικά. Έφαγα κινέζικο πριν, πριν το 10 κάποτε ήταν. Ναι. Σε ένα μαγαζί του Μπάγκεβιτς στην Αθήνα με πήγανε κινέζικο. Είχε μαγαζί ο Ντουσάν. Και εδώ νομίζω έχει ποσοστά. Πού, όχι, δεν ξέρω. Έτσι που έχω, δεν είναι παπά, δεν ξέρω, παπά. Τώρα στην Αθήνα υπήρχε. Θυμάμαι, ναι, μια φορά. Πρέπει να το έχει δώσει. Είχε ένα μαγαζί και πρέπει να φαλήρισε το μαγαζί του Μπάγκεβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, άμα δεν πήγαιναν σαν και εμένα να φάνε μερικοί. Τι. Ναι, ναι. Ναι, βάζει λουκέτο. Το χείδο. Α, καλά, εντάξει. Ναι, βαλέ. Το 2010 βάζει λουκέτο. Καλά, είπα εγώ πριν από το 10. Καλά. Η κρίση λέει χτύπησε και τις επιχειρήσεις. Τώρα διαβάζω ρεπορτάζ. Έγκυρε του 2010. Για όσου εδώ. Συγκεκριμένα λέει την αλυσίδα κινέζικων εστιατορίων που διατηρεί. Αλυσίδα έχει ο Ντουσάν Μπάγκεβιτς. Όχι απλά, ναι. Με συμμέτοχο λέει τον συμπατριώτη και πρώην ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό, τον Μπέτρακ Τζόρτζεβιτς. Άμα ήταν ο Τζόρτζεβιτς, εντάξει, άστο. Ξέρω που πήγαν τα λεφτά. Εστιατόριο έχει στην Ερυθρέα. Εκεί λέει ο Ντούσκο είχε πραγματοποιήσει αμέτρητες συναντήσεις κατά καιρούς, αλλά και δύο άλλα μαγαζιά σε Πειραιά και Νέα Σμύρνη. Σμύρνη, ναι, σίγουρα. Και η ιστορία έλεγε τότε το 2010 ότι δύο συνεταιροί τα είχαν τσουγκρίσει. Ντούσκο με τον Τζόλε. Καθώς διαφώνησε σε κάποια ζητήματα, μπορεί να έπεσε ο Τζόλε να ζήτησε κανένα πέναλτι, ας πούμε. Ναι. Ο Μπάγκεβιτς δεν τον έβαζε να παίζει στο μαγαζί. Κανονικά. Δεν τον έφτιαχνε αλλαγή. Εσύ τώρα δεν μπορείς να παίζεις εκεί πέρα. Τον έβαζε, τον έκανε στο. Τον έβαζε στο. Τον έφτιαχνε rotation. Όχι, μπορεί να τον έβαζε εκεί στο 65 και να έφευγε ο Τζόλε κατευθείαν τα αποδυτήρια. Ναι, ναι. Τον έφτιαχνε αλλαγή βοηθού, έφυγε. Ναι, ναι. Είδες, δεν το γνωρίζαμε αυτό και έτσι για τους λάτες της αντιστοιχής, ότι υπήρχε αυτό το πολύ μεγάλο καταπληκτικό μαγαζί Ντούσαν Μπάγκεβιτς, Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, το τι κατάρες τα είχε φάει από τους μεν και από τους δε. Είχα φάει κάτι ξορεψημένα, παπιά, η ωραία, καλά ήταν. Από πού και ως πού δύο Σέρβοι να πάνε να ανοίξουν κινέζικο, είναι η αλήθεια. Σωστά. Πώς τους ήρθε, γιατί και πώς. Επένδυσε, έτσι τους κατέβηκε. Τους κατέβηκε, μάλιστα. Εντάξει, μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε, μια πισκανδρίτσα να έχει. Έτσι, να κάνουν ζερί. Να τρώει ο κόσμος να γουστάρει. Μάλιστα. 23 του μηνού, τι άλλα κοσμοϊστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σαν σήμερα που αξίζει να μνημονεύσουμε. Πείστε κοσμοϊστορικά, ο καφές έχει ωραίο μαγαζιά. Έχει κάνει ένα-δύο, νομίζω, στον. Στο Μαρμαράκι. Φαγάδικα. Όχι, όχι. Έχει κάνει σαν τα. Έχει κάνει κρέπα καφέ. Ρίχνει και έκανε ένα καπνό τσιγάρο δίπλα. Ναι. Είναι, λέει, πάνω κρέπα καφέ. Κρέπα καφέ και δίπλα και μάρκετ. Τώρα θυμήθηκα πώ. Κρέπα καφέ. Παντελή καφέ. Είδε, είναι συγκεκαλυμένο. Πού να καταλάβει ότι είναι του Παντελή. Σα σήμερα, λέει, το 42 π.Χ. διεξάγεται η δεύτερη μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στου στρατού του Βρούτου από τη μια πλευρά και του Μάρκου Αντώνιου και του Οκτωβιανού από την άλλη. Ο Βρούτο εκ των δολοφόνων του Ιουλίου Κέσσαρα ητάται και αυτοκτονεί. Όχι, ρε φίλε. Είδες, πήρε δεν άντεξε πούλο. Την ήττα. Δεν άντεξε την ήττα. Κατάλαβες. Έκανε αυτά που έκανε. Είναι ένα παράδειγμα δηλαδή προς την ιστορία. Κατάλαβες, κύριε Ρέρα. Oh, man. Ποιος είναι ο Βρούτος στην περίπτωση του Άρεος. Ναι. Ε? Ναι. Υπάρχει ο Βρούτος. Δεν ξέρω, υπάρχει. Υπάρχει. Βρίζει καρέκλα. Μάλιστα. Έρχεται ο Ντενές, έρχεται ο Φυρός. Λες. Έρχεται ο Φυρός. Χαλίτσιος, εντάξει, είναι ο Γουχού.
Είναι ο γουχού του ΠΑΟΚ ο Μιχαλίτσκος. Μιχαλίτσκος, φιλέ, mm-hmm. πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έμαθα και πέντε πράγματα δίπλα σε αυτό. Έτσι. Άμα πίνει κανένα καφέ δίπλα στο Μιχαλίτσκο, καταλαβαίνει ότι το πρόσφατο. Πίνει αλλού και κάθεσαι εσύ από δίπλα και ακούσει. Ναι, ναι, καλή ωραία αρέσει. Αλλά είναι και εξιντάρι και είναι και γυμνασμένο στεγνό. Εντάξει. Θα σε βάλει να τρέξει ο Μιχαλίτσκος, το κόκκι τον έχει για πλάκα βασικά. Το κόκκι και εγώ τον περνάω στο τρέξιμο, σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Αλάνια. Καλώ τον Αλάνια Σπορτ Ζαβέλα. Αλάνια, εδώ Ελβετία, Αράο. Ναι, εδώ κατακτημένο ραδιόφωνο. Σα ακούει και το Αράο. Έτσι, πάντα, πάντα. Ναι. Συνέχεια, κάνω και διαφήμιση εδώ πέρα. Ω, τι καλώ. Θα μα βγει καμιά. Θέλετε να σα κάνω διαφήμιση. Θέλω. Κάνε, να μα φέρουν κανένα. Τζάμπα, είναι διαφήμιση, τζάμπα την κάνω. Τζάμπα. Α, όχι, εμεί θα πληρώσουμε εδώ γιατί είμαστε και λίγο άπλε. Θα πουλήσουμε κανένα Emmental. Κάτσε τα λεφτά σου, ρε Στέφανη, εσύ. Τα λεφτά σου. Δεν έχω και όλα, τα κρατάω. Τα σφίγγω. Κοίταξε, εγώ είχα πρόβλημα με το καλώδιο. Ναι. Πήγα του πλέον τα έκανα. Εσείς με τα μικρόφωνα έχετε. Πες τα. Πάλι πλήρωστα. Να έχει τώρα με τα ράδια εκεί πέρα του ρεύ. Παράσιτα λέει. Παράσιτα κάνουν τα ψωμιά, πες το βρε. Όχι τα ράδια. Έτσι. Παράσιτα, οργανισμοί. Δεν μου λες. Ναι. Αυτός τι πενεύεται για την ομάδα του. Mm. Πενεύεται μόνος του. Εγώ ξέρω. Κάποιον του πενεύουν, άλλοι, όχι να πενεύουν οι ίδιοι. Ε, πώς, και εσύ δεν άμα κάνεις κάτι καλό δεν αυτοπενεύεσαι. Δεν λες, α, τι ωραία. Ε, πώς. Να πενεύουν οι άλλοι. Άμα βρεις καν καλό λουκάνικο, ε, εκεί στη, από την Τζουμαγιά, δεν λες, α, τι, τι ωραία που το βρήκα. Τι παιχταράς είμαστε. Άμα βρεις καλό τσίπουρο δεν πενεύεσαι. Άμα φτιάξεις καλό τσίπουρο πάλι δεν πενεύεσαι. Άμα κάνεις καλή καρβουνιά να ψήσεις το κρέας. Δεν πίνω γιατί. Α, δεν πίνεις. Πίνω ούζου. Γιατί. Αφού. Το τσίπουρο άμα είσαι, δεν είσαι συνηθισμένος και πιέσει μετά σε πιάνει το κεφάλι. Ναι, λίγο αλλά εγώ είπα Στέφανε... Ενώ το ούζο δεν σε πιάνει δηλαδή. Όχι, όχι. Με το γλυκάνι σου και το τέτοιο. Δεν ταλντάς με το γλυκάνι. Τι να πω. Εντάξει, καλά. Μπούστε είναι αυτά. Κοίταξε. Ύστερα εγώ, εγώ έχω καλό μεζέ. Έτσι, έτσι. Να πενεύεσαι τώρα. Ναι. Λες έχω καλό μεζέ. Δεν το δοκιμάσαμε να πούμε. Αυτό. Στο είπα κι άλλη φορά, δεν το ξέχασες. Κάντε στο μαγαζί και άμα δεν πιάσει πελατεία δεν θα είμαι τίποτα εγώ. Δεν, τίποτα δεν θα είμαι. Είπαμε, τα κρεμμύδια τα κόβεις στο φάρδος και τα βάζεις στο φούρνο με λίγο λαδάκι πάνω και όταν τα βγάζεις λίγο λαδάκι, ναι. θα τα ανοίγεις και λίγο λαδάκι και λεμόνι μπόλικο πάνω. Να. Θα δεις τι ούζο πίνουν. Ακούς καρμούτσο. Μάλιστα. Θα με θυμηθείς αν κάντο και θα με θυμηθείς. Έτσι. Εδώ. Άντε κατέβα, γεια. Θα σας τρώσω αφού. Κατέβα γεια και θα κάνουμε master chef εδώ δικό μας. Του λόγω επειδή θα τους μαζέψουμε όλους και το φούρναρι και το Δημήτρη από τη Βέρεια και όλους εδώ. Φούρναρι τρέμει η θέση σου, τρέμει. Γαστριμαργικούς. Είπαμε να μας ψήσει κεφάλι, τι είπε. Κατσίκι δεν θέλει να ψήσει κεφάλι. Όχι, ρε, κεφάλι, κεφάλι, μουσκαρό κεφαλί. Ναι. Την κρατάει για τα πανηγύρια του πρωταθλήματος τώρα. Στα ροκεφαλή, τα μαγουλάκια. Όχι, καλά, γλώσσα. Ο, τα πρέπει να βάλεις αρνιά. Θα πρέπει να ψήσει. Ένα φάμε ντολμαδάκια σφάν. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά που λέτε, που λέτε. Θέλω να το κλείσω για να μην με κλείσει τη συζήτηση. Κλείσε μας. Στα μούτρα. Αυτοβούλος λοιπόν, να αποχωρούν και οι οθελώς. Απαντησία κουράτες, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λαγόρι μου, άκουσες ότι σε κάλεσα τώρα, εσύ το κατάλαβες. Τα γλυκάδια κατάλαβε, τα γλυκάδια. Με καπάκωσε το αράγου. Τι σε έκανε δηλαδή. Περίμενα γραμμή ρε, εγώ νόμιζα λαγό πριν από τον Α, όλοι νομίζετε, πόσο δεδομένους μας έχετε, ποιοι νομίζετε ότι είμαστε. Ναι ρε φίλε. Κατάλαβα. Τι. Ούζο πίνει ο Αράου, δεν πίνει τσίπουρο. Αν ακούει, αν μ' ακούει, θα πω στο συνταγή. Συνταγή, εδώ είμαστε όλοι αυτιά. Πάμε. Στο σέικερ ένα τέταρτο ούζο. Ναι. Ένα τέταρτο γράπα και ένα τέταρτο τσίπουρο. Ναι. Ένα δυνατό, ναι. Ένα ποτήρι, χωρίς πάγο. Τίποτα. Ναι. Ψ, καλά, ε. Λίγο αμόλυβδη να βάλει. Αυτό μπαρίστα τώρα το. Είναι καταπληκτικό. Είναι. Κάμα καπνίδια, θα ανάψει λίγο τον αναπτήρα. Μάλιστα. Συγκλονιστική τέτοια συνταγή. Αυτό πώς είπαμε, ένα τέταρτο ή ένα τρίτο. Στο σέικερ, όταν μπορεί. Βάλτα λίγο όλα μέσα. Ρακί, να μην βάλουμε και ρακί λίγο μέσα. Είπες γράπα τσίπουρο ούζο. Όχι, το ρακί το φοβάμαι, δεν είναι ρακί το φοβάμαι. Εντάξει, και πολλά τα άλλα είναι ακίνδυνα δηλαδή.
Μάλιστα. Οι γενέρα εκεί το βάζουν στα ίνοκλη για να τα καθαρίζουν. Μπράβο, σωστός. Και τι μας κρύβουν τόσο καιρό δηλαδή. Τι μας κρύβουν και μας την έχουν οι κριτικοί έτσι τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια την έχουν προωθήσει πάρα πολύ. Παίζει σε όλη την Ελλάδα, ρακί. Ναι, ρακί. Δεν παίζει τσιγούρο. Δεν μιλάω για το ρακί το τουρκικό, όχι για την οικογένεια κριτική. Α, ναι. Μάλιστα. Για την ρακί έχει θλιβό λίγο κόσμο. Οχ, κατάλαβα, κατάλαβα. Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα. Να πω. Βούρτσου, λουκάνικο. Ναι. Με ντομάτα. Α, απλά πραγματάκια. Ωραία είναι. Μάλιστα. Εντάξει, okay, θα έχουμε έρευνα σήμερα. Θα κάτι θα έχουμε. Τι, τέλειωσαν τώρα, ποιος ασχολείται κανείς με το Άρης ΠΑΟΚ. Όχι, το Άρης έφυγε το Άρης, εδώ μπροστά κοιτάμε. Ε, κοιτάμε τώρα, τι, τα είπαμε αυτά, να σας κερδίσουμε, μας κερδίσετε, μας κάνετε, μας ράνετε. Τώρα, τώρα θα ασχοληθούμε με Χάρτινη, παίζει με την Μπάγερ σήμερα, περιμένουν κανένα τάλιρο να φάει αυτό. Χάρτινη έχουν με την Μπάγερ παίζουν. Ναι, ναι, με τον Φρανκ Ριμπερί. Πού παίζουν μέσα, εδώ, 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 στο ΟΑΚΑ. 0-5, ένα ψύχρωμο της... Τα Πάντσερ, τα Πάντσερ αυτή είναι, δεν σταματάνε. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Ναι, εσύ της άλλης έχουμε και λίγο Champions League, είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και αναμετρήσεων. Γενικά, full, γεμάτη, γεμάτη, θα μας πάει... Στο λένε να μας πάει σκηνή κορδόνη κανονικό να τα έχει. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευές, Σαββατοκύριακα, μέχρι και την άλλη Δευτέρα που θα είναι και τα σημαντικότερα παιχνίδια που αγωνίζεται το. Και μετά πάλι Τζιόλι. ΑΕΚ Άρης είναι Κυριακή. ΑΕΚ Άρης έχει αλλάξει, είναι Κυριακή. Είναι και Κυριακή. Το, ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι Δευτέρα. Ωραίο αυτό, γιατί δεν θα πέσουν και μαζί τα παιχνίδια και θα μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε. Σαββάτο δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Σάββατο τίποτα. Σάββατο νομίζω έχει ένα ΑΕΚ. Έχει το El Clásico νομίζω 5.30. Ρεάλ Μπαρτσελόνα έχει. Ναι. Α, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, έχει και τα μπασκετάκια του, τα έχει και τα αυτά του. Μια χαρά, ζωάρα. Ζωάρα, ζωάρα σου λέω. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα στις 8, δεν κάνω λάθος. Παίζει, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή για τους λάτρεις της καλαθόσφαιρας και του μαγικού κόσμου του NBA, όπως ήθιστε να λέγετε, αυτή τη στιγμή Los Angeles Lakers αντιμετωπίζουν, παίζουν με τους San Antonio Spurs 51-60 στη δεύτερη περίοδο προς το τέλος της. Προς το τέλος δεύτερη περίοδο Golden State Warriors Phoenix Suns 63-45. Στην τρίτη περίοδο βρισκόμαστε στις αρχές περίπου Trail Blazers του Portland με τους Washington Wizards 67-70. Τελειώνει το παιχνίδι στη Utah, Utah Jazz Memphis Grizzlies είναι στο 82-88. Νωρίτερα Boston Celtics, Orlando Magic 90-93. Να η Boston που τους είχαμε, τους χρήσαμε φαβορί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάναν την πρώτη τους γκέλα με το καλημέρα. Το Toronto Raptors, Charlotte Hornets 127-106. Το Toronto δείχνουν ιδιαίτερα δυνατή φέτος. Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers 101-91. Dallas Mavericks, Chicago Bulls 115-109. Και Milwaukee Bucks, New York Knicks 124-113. Το 3-3 κάνανε τα ελάφια από το Milwaukee με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πραγματοποιεί ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση. Αντετοκούμπο στον 31 πόντι, 15 rebound έχοντας συμπαραστάτη. Αυτό φαίνεται ότι φέτος θα δώσει το Μπλέτσο. Ναι, Μπλέτσο. Μπλέτσο που πέτυχε νομίζω 30 τόσους πόντους. Όχι, ο Μίτλετον 30 πόντους. Μίτλετον είναι τριάρι ρε. Ναι, και ο Μπλέτσο 16. Playmaker. 13. Πόσα assist έχει ο Μπλέτσο? Συνολικά μέχρι τώρα. Έσα στο μάτσο εκείνο. Όχι, 13 assist έδωσε. Ένα παίζει playmaker, μοιράζει παιχνίδι. Αυτό είναι. Οπότε φαίνεται ότι αποκτούν το κάτι παραπάνω. Μπλέτσο, ο Καλάθης της Αμερικής. Με τον ίδιο τον Γιάννη να δηλώνει ότι είμαστε καλύτερη ομάδα της Ανατολής. Δίνοντας έναν. Θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Γιάννης, πώς λέει, Γιάννης, όταν κάνουμε Γιάννης. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό για να επιστρέψουμε εδώ να δούμε το τι έγινε και χθες λίγο. Το είδες το μάτσο αυτό με τον Αστέρα που το χάντεψες? Το 3-2 καλό. Καλό ήταν. 3-2. Όποια αθλητικά υπάρχουν, τα όποια κοινωνικά, τα όποια. Κορυφαία μικρόφωνο, παρακαλώ, μόλις γυρίσουμε. Πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 23ης του Οκτώβρη, σε μια βδομαδούλα που έχει και αργία μέσα. Αργία, αλλά για μας δεν είναι αργία, ούτε απεργία, ούτε τίποτε. Η καταραμένη αυτή η μέρα της 26ης του Οκτώβρη που πιες, όλη η πόλη... Είναι μπάμπη, αργία, πες. Για όλους. Ποιους? Για όλους. Σιγά. Ποιος δεν δουλεύει, για πες. Τα καταστήματα είναι κλειστά. Παρακαλώ. Τα εμπορικά.
Τεμπελχανάδες και αυτοί. Τεμπελχανάδες. Τα εμπορικά. Όλες οι υπηρεσίες. Εργοστάσια ανοιχτά. Σίγουρα. Αν είναι μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, δεν είναι. Από σήμερα ξεκινάνε τα πείματα οι τεμπελχανάδες στο σχολείο. Μάλιστα. Δοκιμαστική παρέλαση στα παιδάκια. Ο Λίμπερο θα έχει κανονικά εκπομπές. Εμείς δεν έχει δοκιμαστικές εδώ. Καλά, έχω κάνει 26 Οκτωβρίου και δεν υπάρχει ψυχή. Δεν πειράζει. Ούτε η φούρνη θα είναι ανοιχτή 26 Οκτωβρίου. Να κι άλλο τεμπελχανάδες. Βάλ τους κι αυτούς μέσα. Παίζουμε σε επαγγελμάτα, θα σου πω εγώ ποιος είναι. Όποιοι είναι μέσα στο νομό Θεσσαλονίκη, στο νομό. Στο πολεοδομικό σου κόμμα Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει. Μόνο εμείς δεν είμαστε τεμπελχανάδες. Που είμαστε μέσα εδώ, ο Άγιος Δημήτρης, θα πέσει καμιά φωτιά, μας κάψει καμιά μέρα. Μετά όταν θα έρθει εκείνη από η κρίσιμη ημέρα. Θα έρθει από το βόρειο και θα μας καρφώσει. Θα πάμε στον Άγιο Πέτρο και θα μας πει ο Άγιος Πέτρος. Έλα εδώ. Καλώς ήσουν. Μπατμανίδης, τι έγινε εκείνη την ημέρα. Αλλά 26 Οκτωβρίου όταν γιόρταζε ο πολύχος της πόλης, ο Μυροβλήτης. Εσύ γιατί ήσουν και έλεγε για Άρη και Πάο και Κουρκουά, τέτοια. Κουρκουά και έβριζε το μικρόφωνο εκεί που ήταν χαλασμένο. Και 0 και 4-3-3 και αυτά και έτσι. Και την box to box και 3-5 με overlap. Άμα εμείς πάμε στην κόλαση, ξέρουμε ποιος θα ευθύνεται κανονικά. Η εργοδοσία μα σωθεί, κυρίες και κύριοι. Διότι κανονικά, ναι, η εργατική τάξη πρέπει να πηγαίνει στον παράδεισο, αλλά να έχει και τις αργίες της μέσα σε όλα αυτά. Βέβαια. Και τους υπόλοιπους όμως θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τριήμερο και θα γουστάρουν και θα ράξουν και θα κάνουν. Ζωάρα εν ολίγης. Ευκαιρία αποδράσεως και όλο το τριήμερο δίνει αυτές τις δυνατότητες. Κυριακή, άμα και καλό και όλα θα δούμε τα κέρια συνολάκια εκεί πέρα, βέβαια. Δεν ξέρω τι καιρούς τώρα θα έχει. Έχουνε μπορεί να είναι ορέστης. Ορέστης και θα μαζευτούν από τις 10 η ώρα, 10.30 καφέ. Τα κουνάκι, τα γέρπερ μανάντ, καρούλι θείες εκεί πέρα, 60χρονες. Και οι μικρότερες νεαρές, style rocks, next top model. Λες να έχει το κόνσεπτ της παρελάσεως. Μόλις τελειώσει όλοι με τα σημαίακια στη νίκη 5,5 ευρώ καφέ εκείνη την ημέρα. Και κόντρα καπάκι μπακαλιάρο. Όχι μπακαλιάρο είναι το Μάρτιο. Αλλά ένα ούζο θα το πιούνε. Ένα φαΐ θα παίρνεις όλοι. 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 Να συνοστισμούν εκεί πέρα. Χαμός. Εκτός από εμάς που θα πρέπει να δούμε εκεί τα ποδόσφαιρα. Θα πρέπει να δούμε. 28 Οκτωβρίου ήταν ο λόγος για τον οποίο μεταφέρθηκε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 9.30 κανονικότατα. Ναι. Ολυμπιακός είναι στις 7.30. Θα παίξει δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Απόλλωνος Σμύρνης στη Δευτέρα και καπάκια θα. Είναι και τα δύο της Νόβα, γι' αυτό έπρεπε να μπουν. ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική χθες με την αναμέτρηση στο ατρόμητο του Αθηνών με τον Αστέρα Τρίπολης. 3-2 για τον ατρόμητο, ο οποίος έπιασε ξανά στην κορυφή των ΠΑΟΚ στους 19 βαθμούς. Οδηγεί μαζί με το δικέφαλο του Φορά την κούρσα, έχοντας ως κορυφαίο φυσικά τον Κουλούρη που ευστόχησε σε κτίμα πέναλτι. Με ένα πέναλτι, με ένα αυτογκολ, έγινε η δουλίτσα για τον ατρόμητο. Κουλούρης. Έκαμψε την αντίσταση στο, του. Στο 87 έβαλε το διοικητήριο ο Κουλούρης. Με κεφαλιά, στο τέλος. Με κεφαλιά. Και ακόμη έχει χαρίσει και νίκες, όχι μόνο σκοράρι. Δηλαδή τα γκολ του δίνουν τρίποντα για την ομάδα του. Και ηρωικό γκολ, είδα τη φάση. Έχει μπει, ας πούμε, καταλήγει κεφαλιά, μπαίνει μέσα και έχει φάει το. Κλωτσιά από τον άλλον. Έχει σκίσει το φρύδι, πανηγυρίζει κανονικά σαν άλλοτε ράμπο και τέτοια. Έτσι, έτσι. Πόπο, τρέλα. Δεν θα κάνει κουμάντο στι καρδιέ των κομμάντων. Ο Κουλούρης, ο οποίος όπως προείπαμε, οδηγεί για την κούρσα των σκόρων στο πρωτάθλημα. Έχει πετύχει ήδη 6 τέρματα. Κουλούρη. Και ξέρουμε που μπορεί να. Στα κεντρινό μαύρα θα έρθει τώρα. Ή τα αυτή του Αστέρα Τρυπόλεως φαίνεται πως οδηγεί στην έξοδο του Σάβα Παντελίδη. Είναι καλό ο Παντελίδη. Είναι καλό, αλλά δεν φαίνεται ότι. Στο ένα γκολ τα έχει χάσει όλα τα μάτσα. Άμα τα μετρήσει. Το πρόγραμμα ήταν το. Πάρα πολύ δύσκολο για τον Αστέρα. Εσύ, τι θα πει. Αλλά θα πει, το πρόγραμμα είναι το ίδιο για όλους από την άλλη. Απλά πολλές φορές οι συγκυρίες, ο Αστέρας Τρίπολης παραμένει στη ζώνη του προβασμού, έχει μόλις μία νίκη. Πολύ καλό υλικό έχει ο Αστέρας. Έχει καλό, αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής. Ποιο λες. Ποιο λες να πάρει ο Αστέρας Τρίπολης, δεν ξέρω. Ποιοι είναι τώρα ελεύθεροι, χωρίς ομάδες. Τάκης Γκόνιας, αυτόν θέλουμε να δούμε κάπου. Θέλω Τάκη Γκόνια, 7-6 τα παιχνίδια. Τάκη Γκόνια, ναι, θέλουμε να δούμε Τάκη Γκόνια στην Super League. Εντάξει, ο αιώνιος πιάνο δουλειάνο εύριο Σάκης Τσιόλης. Τάκης Λεμονής. Τάκης τώρα έτοιμος είναι. Άργησαν οι εφημερίδες εδώ, οι φυλάδες του Αθηνών. Έδωσε τα γκάζια ο Μάρτινς. Θα τους κλείσει, λέει, σε ξενοδοχείο. Ναι, ναι, όταν τους κλείσει στο ξενοδοχείο, ο Σερτάκης πιάνει δουλειά. Πάντα. Ναι, πάντα. Όπως πέρσι, πρόπερσι. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν πάντα οι συνήθεις ύποπτες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω πως αυτός ο άνθρωπος θα παίζει με γιαγιά του Ρε που περπατητής τώρα ο παλέμαχος και έχει πάρει και ένα άτχο και δεν το βάζει.
που περιμένει. Ο Νάτχο γιατί δεν παίζει. Γι' αυτό θα μπει ο Σερτάκης για να παίζει. Για να παίξει ο Νάτχο, μάλιστα. Να παίζει ο Γιάγια Τουρέ. Χαρίς και νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν με πιο από πιο. Τρίπολη, μπράβο. Πήγε στο 90, φεύγα, έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Από τότε βέβαια φαίνονταν τα. Και παρεγγύρισαν και κάνανε και όλες το Καρεσκάκι. Όλες και τέτοια κανονικότατα. Άιντραχτ. Μάλιστα. Σάβα Παντελίδη, δηλαδή η Πατμόν είναι σε. Όπω όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη. Αναζητούμε τώρα. Πάμε, δεν ξέρω πόσοι έχουν αλλάξει. Έχουν καμιά 5-6 ομάδες ήδη πρέπει να έχουν αλλάξει προπονητές. Η Λάρισα έχει αλλάξει 3 φορές. Η Λάρισα. Ο Απόλλωνος Μήνης επίσης έχει αλλάξει 3 φορές και αυτός. Και άλλοι έχουν αλλάξει προπονητές. Ποιο. Είναι το κρίσιμο, είναι το κομικό σημείο της παρελάσεως. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Σίγουρα. Ποιου βλέπει εδώ επίφοβου αυτό το Σαββατοκύριακο για να αλλάξουν. Επίφοβου. Ναι. Διάλεξε ΑΕΚ Άρης ένα από τους δυο. Λες ότι. Δεν βλέπω το Άριος. Το Άριος είναι πιο σφιχτός. Θα παίξει και άλλα ντέρμπι. Ναι. Ο Άρης, άμα κάνει τώρα, ας πούμε. Άμα πάρει δυο χ. Ναι. Είναι, δεν έχει. Μια ήττα και ένα χ πάλι δεν έχει. Άμα κάνει δυο ήττες τώρα και δεν πάρει κανένα χ. Ναι. Αρχίζει. Αρχίζει στο επόμενο τσακ. Το άλλο θα είναι μονόδρομος, ναι, μάλιστα. Μέχρι στιγμής πάντως. Και χθες ακούστηκαν γκρίνιες για τον. Ακούγονται γενικά, ακούγονται διότι ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Απλά δεν έκανε το πασιφανέστατο, αλλά δεν ξέρουμε εμείς τώρα. Μπορεί να είχε πρόβλημα ο Μαρτίνεθ. Μπορεί να είχε πρόβλημα ο ένας, γιατί έμειζε και ομάδα με τραυματίες και αυτά. Αλλά έπρεπε να κάνει το λογικό όπως βλέπουμε. Ο μέσος άνθρωπος που το βλέπει. Δεν βάζει τώρα ένα Ασλίδη εκεί πέρα. Μα δεν υφίσταται παίχτης ένα Ασλίδη γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν θα τον ξαναβάλει. Εγώ έτσι και εγώ βλέπω. Μετά από αυτή την επιτόνια, είχε βάλει και στην Τούμπα. Σου λέει εντάξει, Αριανάκι, αυτό μπαρτοκαπισμένο στο έτσι. Όμως. Δεν παίζει μπάλα. Γιατί ο Πρίγιοβιτς ήταν παόξιος πριν έρθει. Από μικρό παιδί, σε παρακαλώ. Επαγγελματίες παίκτες είναι αυτοί. Αλλά λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι όταν υπολείπεσαι αγωνιστικά του αντιπάλου σου, προσπαθείς να το κερδίσεις με άλλα μέσα. Δεν πέφτουμε τώρα σαν όνομα να ζητήσεις. Φιλότιμο το παιδί, μπορεί να είναι Αριανός, αλλά εντάξει. Mm. Για άλλη ομάδα, είναι για, δεν κάνει τώρα για τέτοια παιχνίδια. Δεν κάνει. Είναι για Β' Εθνική να μπορεί να βάζει και 30 γκολ το παιδί. Και δεν είναι και μεγάλος. Το Άρης ΠΑΟΚ, το οποίο λέει όπως δήλωσε και ο Νίκος ο Παπάς, το είδαν. Ανεκατομμύριο άνθρωποι. Πολύ πράγμα. Ναι. Γιατί απάντησε στην κριτική που γίνεται ο υπουργός μάλλον ψηφιακής πολιτικής στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας για την ΕΡΤ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι εκπομπές της ΕΡΤ κάνουν 20 τα αθλητικά της γεγονότα δε, όσο και αν κάποιοι αλέσει συμφέροντα στεναχωριούνται, ναι. Πηγαίνουν στα 30 λέει και 1 εκατομμύριο τηλεθεατές παρακολουθούν. Όλο Κυριακή όταν παίζει κανένας Άρης όμως. Ένα, μόνο αν παίζει ο Άρης. Τίμα, άρε, σώσει την ΕΡΤ ρε φίλε. Θα σώσει την ΕΡΤ κανονικά. Αυτό που λέει έχει δίκιο τώρα, ξέρεις, εγώ που συναντώ αυτούς τις νοβατζίδες που έχουν στα καφενεία και αυτά, χτυπάνε το κεφάλι σου, λένε, τι χαζομάρα κάναμε. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη, ναι. Έπρεπε να τα ρίξουμε λέει, τα λεφτά τα 500. Πόσα ακόμα, δηλαδή ο Άρης πήρε 2 τόσο από την ΕΡΤ. Πόσα να έδινε, 3 εκατομμύρια να έδινε δηλαδή στον Άρη Νόβα, ας πούμε. Όχι ρε, τα ίδια, 2,5. 2,5. Βέβαια. Θα πήγαινε ο Άρης στην Νόβα. Βέβαια, γιατί. Μάλιστα. Τι ήτανε. Γιατί πόσο του έδινε η Νόβα του. Ένα 300. Ναι. Του χρόνου να είναι. Ναι, αλλά την πληρώσανε. Τόσες συνδρομές σκοπήκανε. Όλος ο λαός του Άρη θα πρέπει να ευχαριστεί αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση δηλαδή. Και την, σώσαμε την κυβέρνηση του Τσίπρα. Που σώνε, ναι. Έτσι. Ναι. Θα βγει δηλαδή σε επόμενες εκλογές από το λαό του Άρη. Από το λαό του. Για βάλε και την Αέρα Σπορτ. Κανονικότατα. Ακούσε, αυτή είναι πιο μηδέν από εμάς. Ποιος η Αέρα Σπορτ. Δεν έχει τον Άρη μέσα και αυτό. Δεν έχει εκπομπές, ας πούμε. Βάλε ένα μπουγάτσα να κάνει εκπομπή. Βάλε μπουγάτσα, βάλε πατμανίδι μέσα. Κανονικά. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά δηλαδή θα εξετάζουμε εδώ και θα εξετάζουμε πλέον γιατί έχουν εισέρθει και αυτά στο. Είμαστε ανταγωνιστικό ράδιο, στο παιδί. Στο τηλεοπτικό πεδίο, εξετάζουμε τις ακροματικότητες για να δούμε. Είμαστε 10 θέσεις παραπάνω από την Αέρα Μπάμπη μου εδώ πέρα, 6 ώρα το πρωί, 0%. Βέβαια. Τι νομίζεις. Εξετάζουμε τη δυναμική των ομάδων. Σήμερα, κατά τα άλλα, από ποδοσφαιρική απόψεω, έχουμε και Champions League μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Μπάγκερ Μονάχου. Πολλοί λένε ότι θα, όπως είπε και ο Στέφανος, θα ρουφήξει και κάνα ντόρτι. Έτσι, εικάζουνε τουλάχιστον. Χι, γράψτε το, γράψτε το. Χι, λες, χι. Δύσκολα το χι. Εντάξει, δεν.
Δεν είναι η περσινή η ΑΕΚ της Ευρώπης. Ε, αυτό χι να πάρεις από την Bayern έτσι πως είναι τώρα. Λέμε. Πολύ αισιόδοξο. Στις 8 η ώρα είναι το καλό ότι είναι νωρίς το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να το ξενυχτείς και να το κάνεις. Σόδες μπορείς να πεις άνετα μετά, να χωνέψεις. ΑΕΚ Bayern Μονάχου, μια χαρά. Επίσης Young Boys Βαλένθια και αυτό το μάτσι στις 8 η ώρα. Δύο τα παιχνιδάκια. Τι άλλο μας έχει για το σήμερα. Το καλό είναι μετά. Έχει στις 10 η ώρα έχει καλό παιχνιδάκι. Βέβαια. Το Manchester United Juventus. Κριστιάνο ξαναπηγαίνει στο αγαπημένο του Manchester. Είχε ακουστεί ότι θα έφευγε μάλιστα από την, πριν μετακομίσει στην Juventus, ότι είχε τεθεί και το ζήτημα επιστροφής ξανά. Δεν εικάζωσε ο Ρονάλντο να πάει η Αγγλία τώρα. Λέω μήπως με το Μουρίνο εκεί Πορτογάλο δεν τέτοια αυτά. Να πάει. Θέλει τρέξιμο εκεί πέρα και δεν έχει κάθομαι περιοχή. Περιμένω την μπάλα περίπτερο τώρα να κάνω ένα σπριντ και έχει τρέξιμο. Ρονάλντο θα ήταν για πλάκα και θα τον είχαν. Η Manchester United κόντρα σε όλους όσους δίνανε τον. Την Άγουστο. Τι έκανε αυτός ο. Ακριβώς συμβόλησε, λέει πως θα τον πληρώσουμε να το διώξουμε αυτό τώρα. Θα κάτσει και θα παρακάτσει. Είπαμε στην Αγγλία είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν πάνε να λες Μπογκμπά, δεν πάνε να λες. Στο τέλος θα αναγκαστεί ο Μπογκμπά να παίζει με τον προπονητή και μπορεί να πάρει και τον. Άμα είχε σφυρώσει τη United, τον συμβόλαιο, τι καλά. Και μπορεί να πάει και να τον αγκαλιάζει. Δηλαδή να βάλει σήμερα κανένα γκολ και να πάει να τον αγκαλιάζει. Και ο μεγάλος ο πρόεδρος παίρνει τηλέφωνο ο Μπογκμπά, θα κάνει αγκαλίτσα στου ρεπόρτερ. Κανονικότατα. Μεγάλο Μουρίνιο, βάψει και τα τσουλούφια. Α δώσουμε κανένα προγνωστικό έτσι για το. Δώσε ρε φίλε, θα δώσω σημεία. Θα πω και σκόρα, αλλά θα δώσω σημεία. Καμιά φορά ποτέ θα τα βγάλω τα σημεία σήμερα, να ξέρεις. Σήμερα, 23, θα τα βγάλω, ναι. 23 του μηνού μπορεί να τα βγάλω. Λοιπόν, ΑΕΚ Μπάγερ Μονάχου στις 8 η ώρα. Ναι. Τι δίνουμε σε αυτό. Αυτό. Ναι. Χ. Χ, πόσο. Χ. Πόσο σκορ, τώρα άστα χ, αυτά είναι για τις. 2-2. Τσαβγολέμον. 2-2. 2-2, θα βάλει 2 κόλλια. 2-2, του τρελάνε. Θέλω κουβαδιά σε όλη την Ευρώπη στο στοίχημα. Μάλιστα, εντάξει. Αυτό το λέω έτσι, αλλά τα άλλα θα τα βρω τα σημεία. Λοιπόν, 0-2 θα το δώσω εγώ το σκοράκι μου. Young Boys, Βαλένθια. Ήρθε το πρώτο διπλό τη Βαλένθια για να πάρει. Δεν πάει καλά και στο πρωτάθλημα. Αναγκαστικά. Λε, θα κάνει κάτι, το. Τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι, τι κάναμε εμείς οι Βαλενθιάνοι, γιατί είναι η ομάδα των νυχτερίδων η Βαλένθια. Προϊστορία λοιπόν, βεβαίως, τι κάναμε εδώ. Γλου 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 λέει. Χάσαμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε και την. Στον όμιλο με την Μάντσεστερ και τη Γιουβέντους. Δεν είναι η Βαλένθια. Είμαστε από τα τουρουρού στα τουρουρού. Με την Μάντσεστερ πρέπει να έπαιζε λογικά. Αφού στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τη Γιουβέντους, δεν μένει και κάποιο άλλο. Είναι η τρίτη αγωνιστική αυτή. Είδε μα την κρύβουν. Μάντσεστερ United, Βαλένθια. Όχι, καλά, τα πήγαμε 0-0 ήρθε το παιχνιδάκι. Από στην Ισπανία δύο χ συνεχόμενα. Ανεβαίνουμε, ερχόμαστε. Γιουγκ Μπόις είχε φάει μια τριάρα από την Γιουβέντους. Μόνο από τι κάναμε ένα γλουγλού, αλλά τα άλλα είναι χ. Όλα χ τα έχουμε. Ναι, Βαλένθια. Λοιπόν, ένα-δύο το δίνω εγώ. Μαζί, θα συμφωνήσουμε. Εδώ θα πάμε μαζί στο καλά σκοράκι. Manchester United, Juventus. Να τα τα καλά. Να τα καλά. Πώς το βλέπεις αυτό, Άσος, μέχρι το Old Trafford. Ψήνομαι κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. 3-0. 3-0 είσαι. 3-0 ο Ρονάλντο να μην μπορεί να βάλει κόλλη και να σκάσει. Εντάξει, αλλάζω τώρα από τον Άσο, πάω στο Χ. Παρέσει. Άλλαξα. Δηλαδή, η μαγική μου σφαίρα είχε κάτι παράσιτα. Καλά κάνεις. Κάτι παρεμβολές. Ένα-1 θα το δώσω το συγκεκριμένο. Ρεάλ Μαδρίτης πιέζει. Ρεάλ Μαδρίτης την προηγούμενη αγωνιστική υπέστη τροποντινά ή τα σοκ. Ρεάλ έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα και. Βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, βρίσκεται σε μια περίοδο να προσαρμογεί μετά την φυγή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια. Υπάρχουν εγκρίνιες, υπάρχουν τάσεις φυγής και από άλλους ποδοσφαιριστές στο σωματείο της Μαδρίτης. Γι' αυτό δεν απάντησε ο Λεμονής ακόμα στο Λεμονίδη. Χτύπησε το τηλέφωνο για Ρεάλ. Η πιέση είχε φάει μια πεντάρα. Πώς το βλέπουμε αυτό. Εδώ θα ξεμπουκώσουμε τώρα. Πάνω από τρία. Ναι, γράψει μια 4-0 εδώ. 4-0. Θα ξεμπουκώσουμε. Θα βάλω εγώ 5-0. Θα, θα μαζέψει ένα τάλιρο ακόμη. Ναι. Η καημένη, η πιέζν. Ρώμα Τσέσεκα Μόσχας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Είπαμε ποια ήταν τα δεδομένα της προηγούμενης αγωνιστικής. Για να δούμε τώρα, τι βλέπεις τώρα εδώ. Τι γίνεται εδώ, Ρώμα. Ε, η Ρώμα κέρδισε την πίεση 5-0. Είναι σε κάτι Ρεάλ Μαδρίτης που έρχεται από το μεγάλο αυτό άσο. Θα πάει για ένα χικάκι Τσέσεκα μέσα στο. Στην αιώνια πόλη. Και εγώ θα το δώσω ένα χι αυτό, καλά δες. Μάλιστα. Ένα χι, ναι. Ναι. Πόσο όμως, σκορ θέλουμε. Ένα-ένα. Ένα-ένα, μάλιστα. Το δώσω εγώ 2-2, κυρίες και κύριοι. Στον να κάνω τη διαφορά, δηλαδή τζάμπα είναι ούτως ή άλλως. Σαχτάρ του Ντόνετσκ με την Manchester City.
Εδώ τώρα θέλω. Η City πρέπει να έχει, για να δούμε, ναι, τι έχει κάνει. Η City... Τι χρειάζεται τώρα εδώ. Αυτή ήδη είπαμε, ξεκίνησε με την ήττα σοκ από την Λιόν, δεν κάνω λάθος. Το προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε 1-2 δύσκολα την Hoffenheim εκτός έδρας. Ναι, 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 ναι. Άρα, τι Σαχτάρ τι είχε κάνει, Σαχτάρ με τη Λιόν 2-2. Καλό παιχνίδι θα είναι αυτό. Τι γίνεται εδώ τώρα, έφερα αυτό το διπλό χρειάζεται η City. Καλά, εντάξει. Ναι. Ναι, διπλό. Διπλό πόσο? Διπλό. 0-2. 0-2 θα το Άντερ, να κουβαδιάσει και την Ευρώπη, όλοι over τι παίζουν τη City. 1-2, 1-2. Hoffenheim Lyon επίσης. Εδώ είναι το καλό το μάτς. Το καλό το μάτς, έλα, έχω το καλό το παιχνίδι. Ο μεγάλος Nagelsmann. Ναι. Ο μεγάλος της Hoffenheim Nagelsmann. Mm-hmm. Με Lyon. Με τη Lyon, με τη Lyon. Εδώ Lyon τώρα, μέχρι και άσο θα πάρει από τη Lyon. Ναι, πόσο? Που θεωρείται και έκπληξη. 2-1. 2-1. 2-1. Hoffenheim θα το δώσω εγώ 1-1 το συγκεκριμένο, ναι. Και τελευταίο παιχνίδι στον όμιλο της ΑΕΚ στις 10 η ώρα, Ajax Benfica. Από την αρχή της διοργάνωσης το είπα, πιστεύω στα μωρά. Είσαι Αγιαξιανός. Ο Ajax πήρε και το χικάκι μέσα στο Μόναχο την προηγούμενη αγωνιστική. Πόσο? 2-0. 2-0. Τι να το δώσουμε και αυτό. Και η Benfica εκτός. Και ΑΕΚ κερδίζει. Ένα μηδέν κερδίζει η ΑΕΚ. Τέτοια και πηγαίνει κανονικότατα, μάλιστα. Αυτό είναι το προγραμματάκι μας για σήμερα για το Champions League. Ωραία ημέρα, από τις 8 η ώρα θα στηθούμε στις οθόνες μας να παρακολουθήσουμε, ναι, τα παιχνιδάκια. Πρέπει να έχουμε σήμερα και μπασκετάκι, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κανένα Champions League, πρέπει να αγωνίσει το ΠΑΟΚ. Ναι, και όντως, ενδιάμεσα στο Champions League, εμβόλυμα δηλαδή, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Χαποέλ Χολών. Χολών, ναι, 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 όχι Μπερσεβά. Όχι, μετά από 17 χρόνια λέω, ΠΑΟΚ ξανααντιμετωπίζει Ισραηλινή ομάδα στα πλαίσια φυσικά ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Βρέει, 7. Ναι, 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 17 περάσανε. Κάποτε αγωνιζότανε με την Μακάμπη, με αυτά ιστορίες. Πού είναι τώρα. Πού είναι εκείνα τα ένδοξα. Α, ναι, χρόνια. Δεν έχουμε στην τέτοια, δεν έχουμε κανένα. Είπαμε ο Ίβιτς είναι μόνο. Προπονητής στο Ισραήλ, έχει φύγει ο Κλάους, θα έχει και έναν. Θα έχει και έναν. Οπαδό. Η ΑΕΚ παίζει και αυτή σήμερα. Παίζει στις. Όχι, δεν παίζει, δεν παίζει. Αύριο πρέπει να αγωνίζεται η ΑΕΚ. Είδα την ΑΕΚ Λάρνακα. Ο Άρης παίζει, έχει μπάσκετ αυτό στο Europa, ούτε... FIBA, Eurocup. Τέτοια δεν παίζει σήμερα. Στο κύκλο Κόρατ παίζουμε εμείς. Ακούω τώρα ομάδες που έχει εδώ. Λουκόιλευσκι, Κατάια. Λουκόιλε. Αυτή η Λουκόιλευσκι, να ξέρεις, είναι τα ρώσικα πετρέλαια, η φίρμα η Λουκόιλ. Ναι, είναι με πολύ δυνατή εταιρεία. Από όπου βλέπεις μπροστά Λουκόιλ, είναι όπως βλέπεις πλέον τα. Στα Αζερμπαϊτζάν τα αέρια. Που έχει την σπόνσορα την Ατλέτικο και αυτά. Λεύσκι, Λεύσκι, φαντάζομαι τη Βουλγαρία. Λεύσκι, τη Σόφια. Έχουν λεφτά πέσει. Έχουν Κατάια, άκου τώρα παιχνίδι. Λουκόιλ, ό,τι λέμε Σελ δυτικά είναι η Λουκόιλ ανατολικά. Τα πετρέλαια τα ρώσικα. Τα αφεντικά των πετρελαίων. Μπράβο. Ναι, είναι πολύ δυνατή εταιρεία. Πολύ δυνατή, αλλά εδώ πέρα. Κολοσσό. Αλμπακόμπ λέει Ερλίσκι Σπόρτη. Άκου τώρα να πάμε. Και Ντέξια Μόνζα, Άικ Λάρακα. Πού τι βρήκαν αυτέ. Υπάρχει κι άλλο, λέει. Πώ είναι τέτοια, είναι. Αυτό είναι το FIBA Europe Cup. Και υπάρχει και το Ευρώπη λέει το Bibble. Το Bibble τι μπορεί να είναι. Υπάρχει λέει και το Andrea Cup. Τι Andrea ρε. Α, μα μάλλον γυναίκες θα είναι αυτά. Λέω εγώ μήπως τώρα ψάχνω να βάλω. Με ποια ρωσική ομάδα έπαιξε προγρηματικά ο ΠΑΟΚ την, όχι την στα Champions League τώρα. Δεν θυμάμαι καθόλου. Και την πέρασε πριν την Μπενφίκα ρε. Α, με την Σπάρτακ Μόσχας. Αυτή είναι η Σπάρτακ Μόσχας, σπόνσορας αν δεις την μπλούζα της ήταν η Λουκόιλ. Λουκόιλ παντού. Ωστά, ναι. Λέω εκεί, λέω πόπο μάζισα, λέω αυτοί οι τρελιάδες έχουν. Πού είναι, μας εγκατέλειψαν οι φίλοι μας οι Ρώσοι. Και δεν μπόρεσαν να περάσουν. Από εκεί που περιμέναμε να έρθουν οι Ρώσοι να πάρουν την πόλη και να μας τη δώσουν. Έτσι πως γίνουν τα πράγματα, θα πάρουν τη Θεσσαλονίκη να τη δώσουν στους Τούρκους. Τίποτα. Έγινε αντιστροφή, πάρει γραφές στον κουβά. Έχουν πάει πολύ. Όταν ήρθε εδώ το καράβι έλεγε ο Μάριος, άστε Ρώσοι, καλημερίζουν το γέννησε σε Στίμιτς. Έχουν πάει πολύ κουβά στις γραφές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαγόρι μου. Κάντε ρε καμιά έρευνα, περνάει η ώρα και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Τι περνάει η ώρα και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Κάνε τι δεν μαθαίνεις, δεν μάθεις εδώ τη Λουκόιλ. Κάτι κάνω τη Λουκόιλ. Πετρέλαιο να βγεις. Πετρέλαιο να ψάξουμε, μάλιστα. Εντάξει, θα κάνουμε έρευνα. Θα ερευνήσουμε. Καλά, τώρα μας το λέει όλη η ζωή μας κινείται. Έκανα έρευνα, να δε. Εγώ έχω μαστόκλειση. Άκουδο τώρα, έρευνα. Μαστόκλειση και στα μούτρα. Μούλικο, ο Ιωάννης Μελισσανίδης, εκεί το παιδί να πούμε τη γυμναστική. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης αποκάλυψε πως έχει δεχτεί bullying για το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Μάλιστα. Που έβγαινε τα flick flack εκεί στις Ολυμπιάδες. Τι άλλο θες να σου πω, να ορίστε. Δεν είναι έρευνα αυτό. Ναι, αλλά έδωσε μια συνέντευξη το πρωινό. Και πολύ καλά έκανε όταν θύ
τίγονται τέτοια ζητήματα. Βέβαια. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα του bullying. Αλλά πώς το ξεκίνησε, δέχτηκα bullying στο σχολείο επειδή φορούσε γυαλιά καταρχήν. Ναι, καλά και αυτό, ναι. Τι εννοείται. Τώρα, δικιά μου σειρά είναι αυτό. Τότε φορούσαμε στα γυαλιά στο σχολείο, του έκανε γυαλάκια, γυαλαμπούκα και τέτοια. Είδες, τέτοια παιδάκια ήμασταν, ναι. Κανονικότατα. Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό εγώ δεν φορούσα γυαλιά. Φορούσε απουσιολόγο, αλλά ήταν ωραία, ρε φίλε. Τι? Η απουσιολόγο φορούσε, αλλά ήταν ωραία. Εντάξει, γιατί να μην δεν είναι. Δεν έφυγα τα γλυκά ματάκια. Και σε βάζε απουσίε. Για να με βάζει δυο πρώτε ώρε. Με τους γλίτωνα. Εντάξει. Διάβαζες εκεί αβέρτα αθλητικά εφημερίδα. Εντάξει, έπαιζα και εγώ λίγο το σαλιάρι και χεράκι στο διάλειμμα, ξέρεις τώρα. Τα κλασικά παρέδωσε. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες όσον αφορά το πρωτάθλημα της Ελλάδος, της Super League, μετά το 7 του ΠΑΟΚ, οι στοιχηματικές εταιρείες πλέον χρήζουν το απόλυτο φαβορί το δικέφαλο του Βορρά. Σχεδόν τον θεωρούν απίθανο να χάσει το πρωτάθλημα. Σε μια εταιρεία του είχε ένα 33. Ένα 40, εκεί ένα 30, ένα 40. Κανονικότατα παίζει το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να χάσει το πρωτάθλημα. Το οποίο θεωρώ πολύ χαμηλή. Γιατί ΠΑΟΚ είσαι. Παγίδα. Καλά, μπορεί να βρεθεί πάντα ένα τρόπο να. Ναι, και εγώ ρε παιδί μου, δεν να υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί. Να πει τώρα. Πέρυσι το περίμενε κανένα. Όχι, φυσικά. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ιδίως το δεύτερο. Ιδίως το δεύτερο. Άντε λες έγινε με τον Ολυμπιακό, τι έγινε, ανακοίνω τα άλλα. Άρετε, έρετε, η τιμωρία πηγαίνει, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ, λες αποκλείεται τώρα να τι να συμβεί σήμερα, όλα καλά αυτό, όλα καλά και όλα ωραία. Γίνεται και το σκηνικό με την ΑΕΚ, τελείωσε. Το θέμα μόνος όμως το εξής, για τους λάτρες στατιστικής, εκείνο το παιχνίδι ξέρεις, με την ΑΕΚ επέφερε και την τιμωρία του Ιβάν Σαββίδη, της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και από εκείνη την ημέρα και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο σε νίκες, κανονικότατα. Ναι, έχει από εκεί. Βεβαίως, από τη στιγμή που τιμωρήθηκε ο Ιβάν Σαββίδης. Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να ξαναπείς. Άσο θα πάρε τώρα το πρωτάθλημα. Από το Σάββατο 31 Μαρτίου του 2018 ο ΠΑΟΚ μετράει μόνο νίκες. Είχε Ατρόμητο κέρδισε 0-2. Πανιόνιο 3-1. Ξάνθη 2-1. Παναθηναϊκό 0-3. Πλατανιά 3-0. Αυτά για το προηγούμενο πρωτάθλημα και το φετινό πρωτάθλημα με το γνωστό σερί των 7 νικών. Οπότε όσο ο Ιβάν δεν βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, είπαμε. Μαύρη κάλτσα είσαι, μπορεί να πάρει και Champions League έτσι πως το πηγαίνει, κανονικότατα. Κάτι και στην Ευρώπη, έχουμε και αυτή την εβδομάδα και το παιχνίδι με την Βίντεο. Πάω και διεκδικεί και εκεί με αξιώσεις. Στις βιντεοκασέτες εύκολα είναι αυτό. Άλλο, με τα δεύτερα εύκολα. Θα μπει. Ξέρεις τώρα, ίσως να υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού και τέτοια από την όλη πορεία και εφησυχασμού για τον δικέφαλο του Βορρά. Τη στιγμή που λέει ο Χατσερίδη ότι. Το βλέπω μέσα το Χατσερίδη. Ναι, θα το βάλει τώρα μετά τις θεσινές δηλώσεις του. Να κάνει κανένα αυτογκόλ για να φύγει καμιά μέρα παραπάνω. Λες να το βάλει για να φύγει πιο γρήγορα. Ναι, γιατί ο ίδιος δήλωσε, δεν ξέρω αν είδες μια συνέντευξη. Γιατί λέει να μείνω στον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο. Αναρωτιέται. Νομίζω και πολλοί κόσμοι στον ΠΑΟΚ αναρωτιέται το ίδιο πράγμα. Γιατί και εσύ να μείνει. Το σημαντικότερο γιατί τον Χατσερίδη ας πούμε, τον παρουσίαζαν και από τη στιγμή που τον ανακαλύψαμε με την Εθνική Ουκρανία και τέτοιο Έλληνα ομογενή, αυτό του προσφέρουν μέχρι και διαβατήριο και δεν το παίρνει. Γιατί να το πάρει, αφού σου λέει δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω, εντάξει, θα το έκανε καλό γιατί είναι κοινοτικό το διαβατήριο. Του δίνει ας πούμε, χέγγια. Δεν θέλει καν να πάρει δεν το ελληνικό. Θέλει. Δεν αισθάνεται καθόλου Έλληνα, δηλώνει ο ίδιο. Γεννήθηκα στην Ουκρανία, λέει δεν είμαι Έλληνα, λέει απλά έχω ένα επίθετο που είναι ελληνικό. Ξέρω μόνο μερικές ελληνικές λέξεις. Πιστεύουν ότι είμαι Έλληνας, λέει, με λένε Χάτσε. Ίσως λέει, δεν σκέφτονται ότι δεν είμαι, λέει, καθόλου Έλληνας. Μεταγραφή του Γεωργάκη ήταν αυτό, αυτός τον ήθελε. Ναι, αλλά πώς, από τη στιγμή τον φέρανε εδώ, τον παρουσιάσανε ως μους. Όχι, ρε φίλε. Το Μητριδάτη τον απελευθερωτή, ας πούμε. Θυμάσαι το πρίκυπα... την ΑΕΚ πως έχασε την πρόκριση από την Ουκρανική. Θυμάσαι ο Μασούτ Σικινιστία που δεν το έβαλε το δεύτερο. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Έπαιζε στο Όπειρο Χατσερίδη τότε. Λέγαμε πω, λέω, πάω, τι γλίτωσε και δεν τον έφερε. Γιατί από τότε ήθελα να το φέρει. Μάλιστα. Και ακούμε το καλοκαίρι Χατσερίδη. Πω, λέω, μπράβο, συγχαρητήρια. Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση γιατί στην συνέντευξη που έδωσε σε Ουκρανικό μέσο μίλησε και για την διαδικασία προσαρμογής και παραμονής του εδώ στην Ελλάδα και λέει. Όλοι λέει στην ομάδα μιλάνε αγγλικά εκτός από μένα. Εντάξει. Είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μαθαίνεις. Ναι, παίζεις τόσα χρόνια. Άντε, εντάξει, είσαι. Μόνο Ρωσία. Παίζεις, εντάξει, οκ, okay, μόνο Ρωσία, αλλά παίζεις και Ευρώπη. Βρε, κάνεις μάθε, ρε, φίλε. Κάνε ταξίδια, κάνε το κατάλογο. Εμείς εδώ ξέρουμε ένα thank you, ένα first of all, ας πούμε. I love you, ζετέ. Ούτε αυτά.
Μου φαίνεται πολύ. Εντάξει, πολύ απίστευτο αυτό. Να μην ξέρει ποδοσφαιριστής στη σήμερον ημέρα. Συγνώμη, να μην γνωρίζει αγγλικά και ποδοσφαιριστής μάλιστα που παίζει εθνικές. Εσύ. Υπάρχει η προοπτική της μεταγραφής του. Δεν είπαμε ρε μπάμπι μου να μάθεις όπως λέει ο φίλος μου να διαβάζεις με Ντέλα Ολούλ Ντέμι και να κάνεις translate. Δεν διαβάζεις την οδύση του James Joyce στο πρωτότυπο. Ρε Χατσερίδη να πας σε μια ταβέρνα και να μπορέσεις να βάζεις να μην σε δώσουν να βάζεις παντόφλες. Εντάξει, τι τρώνε και στη Ρωσία τι έχουν. Τη ροσκή. Ξέρω εγώ αυτό το ξέρω. Δεν είμαι πόντιο. Δεν τρώω. Πώς τα λένε αυτά. Αυτό ίσως είναι δείγμα κιόλας μιας συγκεκριμένης αντίληψης και... Είσαι βλάχος ρε Κατσερίδη, βλαχιά να πούμε, σε παρακαλώ. Του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει προσαρμοστεί και δεν θα προσαρμοστεί και μάλλον, δεν ξέρω, λες να τον δούμε και να αποχωρεί. Πρέπει να τον πάρει λίγο Ουάρτα εκεί τα DBDI έξω στα κλαμπς να μάθει τα αγγλικά, δεν γίνεται. Γιατί είναι και δύσκολο όταν αισθάνεσαι κιόλας απομονωμένος, αυτά δεν γνωρίζεις, δεν μπορείς να μιλήσεις με κανένα, δεν μπορείς να κάνεις χαβαλέ. Εντάξει αυτό. Και σκέφτεσαι τώρα αυτός ξυπνάει το πρωί. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω και σκέφτεται. Ωχ, τους πάει πάλι στη δουλειά. Πώς το λένε το good morning τώρα στα αγγλικά. Και μεσίβρια κιόλας πάνω, πάρε τα μάξι εκεί. Βίλα τώρα. Αλλά έχω δει ότι τον έχουν 4 φορές τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν το επέλεξε ο ίδιος ή τον ΠΑΟΚ τον έβαλε. 4 φορές κάνει μαθήματα αγγλικής. Άλλο αυτό πάλι. Δηλαδή δεν φτάνει που έχεις την προπόνηση, έχεις και διάβασμα. Πρέπει continuous τώρα. Description of a person, ας πούμε. Και στην έκθεση, δεν θυμάσαι. Τα phrasal verbs. Τι είπα τώρα, ρε. Phrasal verbs. Πάρε μου. Το γερούνδιο και τα τέτοια. Σκέψου δηλαδή τώρα να παίζει. Πού να συγκεντρωθεί μετά στο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό κάνει λάθη. Γιατί σκέφτεται τις ασκήσεις που το έβαλε δασκάλα. Πόσο στο σπίτι. Ναι. Αμάν, πρέπει πώς να... λέμε ρε αγόρι μου Χατσερίδη σε κρέμα σας στα αγγλικά. Θα του πει lump pass lump. Λόμπ, σε έκανα λόμπα. Ίσως μήπως πρέπει να τον χαλαρώσει από τις σπουδές ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να αγωνιστεί. Μήπως είναι βαρύς ο φόρτης της σχολικής χρονιάς. Σήμερα εδώ ο Χατσιρίδη δεν έχει μάθημα, θα γράφει ποίηματα. Έχουν λένε ποίηματα στο σχολείο. Τι να παίρνει. Τι παίρνει, έλεγχο. Δικαιολογητικό, δικαιολογητικό. Είναι ο Λουτσέσκου υπογράφει το πρωί. Κυρία δεν ήρθα στο μάθημα γιατί σήμερα κάναμε ασκήσεις με την μπάλα. Και όπως λέει ο Λουτσέσκου, defense offense. Από αυτά το Λουτσέσκου δεν μπορεί να μάθει. Good transition balance. Τελείωσε αυτό. Θα τον πιάσει τον προπονητή. Strong το mentality. Το βάλει κανονικότατα. Ναι. Μήπως το Χατσερίδη τον έχει τσιλιαδόρο. Τι γίνεται. Αγχώθηκα τώρα όμως με αυτό που μου είπες. Ναι, αγχώθηκα κανονικά γιατί αισθάνομαι σαν την αναβίση που λέει παραλίο. Νιώθω σαν να χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Σαν να είναι πρώτη μέρα στο σχολείο Αύγουστο. Ναι. Έτσι. Και το θερμόμετρο να γράφει. Μείον, τι λέει. Μείον 2. Δεν ξέρω τι. Παραλίο. Αλλά είναι α πούμε 30 φεύγει και ξανά. Δηλαδή φαντάζομαι. Έκανε κοπάνη τόσα χρόνια και δεν έμαθα αγγλικά. Τίποτα δεν είναι. Πώς να θέλει να κάτσει τον ΠΑΟΚ, και εγώ θα έφευγα. Θα ήθελα να φύγω. Όχι, εσύ δεν φεύγει. Είσαι τέταρτος διαιτητής, είπαμε. Θα συνδιορίσω. Εντάξει, λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή μας διαφημιστική. Μια μικρή, όχι μια μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε εδώ με τη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στη δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες Ομάδων και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλόση Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε μαζί μας. Χθες είχαμε και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Volley League με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κερδίζουν δύσκολα μένα τα παιχνίδια με 3-2 εκτός έδρας. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό είχαμε 2-3 σετ με πολλές διαμαρτυρίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ξένους διαιτητές και εκεί θέλουν. Ναι, και εκεί θέλουν ξένους διαιτητές και βάρ και τέτοια. Βάρ. Για μια φάση που στο 12-11 του πέμπτου σετ αυτή η φάση προκάλεσε. Η οποία έκρινε σε σημαντικό βαθμό το παιχνίδι καθώς ο Ράπτης έρβηρε την μπάλα, ολόκληρη έπεσε μέσα και κανονικά ήταν άσος, όμως ο επόπτης υπέδειξε out. Σφαγή. Το ανέβασε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το συγκεκριμένο. Ο DBG. Ναι, το συγκεκριμένο ζήτημα. Έγινε το μπάτς 13-11 αντί για 12-12 και ο Ολυμπιακός κατάφερε και πέρασε νικηφόρα μέσα από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην Κομωτινή.
και κέρδισε 2-3 σετ. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες χάσανε από έναν βαθμό. Ηρακλής και Κηφισιά 3-0, Παμβοχαϊκός Φοίνικας Σύρου 3-0, ενώ ρεπό είχαν ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και η ΑΕΚ. Τόσο μεγάλη πρωταθληματάρα, δηλαδή θα διεξάγονται 8 παιχνίδια την φορά και δύο ομάδες θα κάνουν ρεπό γιατί αποσύρθηκαν. Ποιοι είχαν αποσύρθει τώρα, δεν θυμάμαι κιόλα. Γιατί δύο ομάδες θα κάνουν ρεπό και να μην παίζουν μεταξύ τους. Ναι, θα έπρεπε να ξαναγίνει αυτό, το είχαμε ξανασυζητήσει. Θα έπρεπε να ξαναγίνει το πρόγραμμα από την αρχή και δεν το έκαναν τελικά. Οπότε έτσι θα βαδίσει και αυτή η Volley League. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλιστα τοποθετήθηκε κιόλας όσον αφορά το θέμα της υποστήριξης που παρήχε στην ομάδα του ΠΑΟΚ με τις αναρτήσεις του. Ποξάκι μου έγινε τώρα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, έχει τα κολλητιλίκια με τον Γιώργη στο Μακεδονία Παλάς. Τα κολλητιλίκια με τον Γιώργη. Επανήλθε και ουσιαστικά δήλωσε ότι φέτος, εφόσον ο Παναθηναϊκός μάλλον δεν είναι κατά τα δεδομένα, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Τι πίσνα να παίζει. Καμιά βιανέξ καινούργια εδώ. Λες εδώ. Περίμενα λέει να τοποθετηθούν πρώτα όλα τα ορφανά. Όπα, ποιο ορφανά. Έλα μου, τι. Κλαίνει χείρε, κλαίνει ορφανά. Κάτι τέτοιο. Αλλά και η γνωστή εφημερίδα των Λασπολόγων για την υποστήριξή μου στον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Άρη. Μακάρι η ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Δόνης να φτάσει πρώτη στο νήμα, αλλά το βρίσκω δύσκολα. Δύσκολο, έχοντας ξεκινήσει, λέει, με μείον 6. Από εκεί και πέρα υπάρχει έστω και ένας υγιής Παναθηναϊκός που προτιμάει να πάρει το πρωτάθλημα ο σύλλογος της Βρωμιάς και το 15 σερί κλεμμένων. Η ΑΕΚ δεύτερο σερί στο τζάμπα. Ναι. Ερωτά Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εδώ έχει δίκιο. Δίκιο έχει ο πρόεδρας. Ναι. Εγώ το γουστάρω το DPG. Όλα αυτά εν όψη και όλο στο επικείμενο παιχνιδιού. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εγώ σου είπα τώρα. Όπως έταξε ο Γιώργης να πλύνει τα μάξια, θα του τάξει από ένα PlayStation καινούριο και τελείωσε η δουλειά. Καινούριο, ε. Βέβαια, τα παιδιά. Δύσκολο παιχνίδι ήταν αυτό για τον ΠΑΟΚ. Κυρίως λόγω Δόνη πιστεύω ότι θέλει να έρθει στην Τούμπα και να αποδείξει. Όχι, να αποδείξει. Ο Ιβάν αφήνει. Πολλά πράγματα. Δεν αφήνει ο Ιβάν. Δεν αφήνει, ε. PlayStation καινούριο, δικαιολογημένες όλες οι απουσίες και μια χαρά. Βέβαια. Φτάνει η ομάδα και. Καλό βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν θα χρειαστεί να παίξει Κυριακή. Ναι. Το παιχνίδι την Πέμπτη. Οπότε μια μέρα παραπάνω ξεκούραση με την Β. Άντε και στο λέω. Και ένα 5% διπλό να βγει. Ναι. Τι έγινε, τι θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Τίποτα. Θα χάσει, θα ανέβει η απόδοση στο στοίχημα. Στον 40 που τον. Εδώ οι άλλοι να πούμε πάνε πέφτουν στον όφη χάουνε τώρα. Ναι. Για να και θα χάσει ο ΠΑΟΚ. 8 δίνει την ΑΕΚ, ναι. 6 τον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει που τον Ολυμπιακό τον δίνει λιγότερο από την ΑΕΚ. Εγώ στους είπα τους φίλους μου τους ΑΕΞίδες. Διαλέξτε σύμπλην 3 πόντους από τον Άρη θα είστε φέτος. Λες, ε. Βέβαια, από την αρχή το λέω. Τον Παναθηναϊκό 26, τον Ατρόμο 34, τον Άρη 81. Εκεί που ήταν 500 είδες. Στο 3-3 που ήμουν στην αρχή το είχε φτάσει μέχρι και 40 απόδοση. Το 3-3 που είχε. Α, για να πάρει το πρωτάθλημα τώρα πάλι. Από 540 εκεί. Εκεί αν είσαι στοιχηματάκια value bet, το πουλάς το στοιχημά σου. Ναι. Στο δίνει, στο ιντερνετικό. Αν το έχεις ποντάρει δηλαδή στην αρχή με τη μεγάλη απόδοση. Ναι, δηλαδή έχεις βάλει 10 ευρώ ναι. Και σου λέει cash out με το 500 είναι 5, πόσο είναι, 5.000. 5.000 ξέρω ναι. Που παίγεις το κέρδος. Θα στο δίνει δηλαδή. Ναι, στο cash out. Δηλαδή έχεις cash out στο 40. Εντάξει, μπορεί να μην είναι, μπορεί να σου λέει 100 ευρώ. Εντάξει. Το βγάζει όμω, κερδίζει με 10 ευρώ 100. Κάτι έγινε, κάτι λέμε έγινε. Τώρα, για ναι. Όσου φίλου ενδεχομένω, λε να υπήρξαν Αριανοί που να παίξανε τον Άρη πρωταθλητή. Γιατί αν δεκαρικάκι έχει πολλού. Λες, βέβαια, για το γούρι έτσι, για το, ναι. Για το καλό. Εντάξει, δεν είχαν τρολάρει έναν Αριανό που είχε βάλει ένα 50 τέτοιο. 50 ευρώ. Που τι είχε βάλει. 50 ευρώ στο πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει, βέβαια, καμιά φορά. 50 ή 100. Έτσι ήταν, ας πούμε, και στην περίπτωση της Λέστερ. Ποιος ναι. Το πίστευε. Ποιος το πίστευε. Κάποιοι που το βάζανε θυμοτυπικά αυτοί. Κανονικά. Της Λέστερ, στο τέλος δικαιωθήκαν και πήραν τα λεφτά. Και ένα σωρό χρηματάκια κανονικότατα. Έτσι. Από την άλλη, τι έχουμε άλλο για τα αθλητικά δρόμενα. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Football League. Όπα. Ναι, ναι, ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα. Ο Ηρακλής παίζει, κάνει πρεμιέρα το μεσημέρι με την ομάδα του Ηροδότου. Υποδέχεται τον Ηροδότο εδώ στις 3 η ώρα το Σάββατο το μεσημεράκι. Θα έχουμε δηλαδή Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ διαδοχικά. Αυτά είναι. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Η αναμέτρηση αυτή δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Η ΕΚΤ επέλεξε να δείξει τον αγώνα ΑΟ Τρίκαλα Δόξας Δράμας. Τροπή, μούργα, δυσοδεία. Εντάξει τώρα Ηρακλή, Ηρόδοτο. Ηρακλή, ρε φίλε. Okay, δεν μπορεί να τα δείξει. Να μας δείξει γιατί εδώ Θεσσαλονίκη δεν βλέπουμε ΕΡΤ. Να σας στηρίζουμε. Θα δείξει άλλα παιχνίδια να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Μην με το καλημέρα, ας πούμε, καθίσουν όλοι στις τηλεοράσεις και παρακολουθήσουν. Να ούζω εκεί πέρα, θα βγεις έξω. Ο Ηρακλής απ' την άλλη
απειλή. Έχει θέματα πάλι. Μεγάλα. Απειλή να μην κατέβει στο πρωτάθλημα. Ναι, η διοκτησία κουβαλάει τα παρεπόμενα τη διοίκηση Παπαθανασάκη. Έχει πράγμα πίσω. Ναι. Υπάρχουν πολλά εμπόδια όσον αφορά το θέμα τη συμμετοχή του Ηρακλή, το θέμα τη εγγυητική. Δύσκολη και φέτο. Ξέρετε τι γίνεται, Νολίγη. Αυτό έχει ρίξει καμιά 600 χιλιάρικα ο καινούριο ο Τόμ Πάπα. Πώ το λένε αυτόν τον Αμερικάν. Και το ζητάνε τώρα λεφτά. Κάτι κάστρε, παιδί μου, κάνα κάτω στα χίλιαρο για κάτι τρέχοντα έξοδα σε ιδιωτικό τομέα, έτσι, με προμηθευτές και αυτά. Ξέρετε, παιδιά, μόλις έβαλα. Από τον Ηρακλή, δηλαδή. Μόλις έβαλα λεφτά, ρε παιδί μου, και άλλα ζητάς, περίμενε να πει. Κάτσε να πάρει λίγο μπρος η ομάδα, κάτσε λίγο να ορθοποδήσει. Φαγάνε. Κανονικά, βέβαια. Ναι, και λένε ότι δεν είναι ο θείος από την Αμερική, λέει ο Παπαδόπουλος, μπορεί να είναι ο Τόμ Πάπας, αλλά δεν είναι ο θείος από την Αμερική. Τα ντόλαρς. Βέβαια, δεν είναι πετροδόλαρα. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Οπότε δουλεύει με ένα λεφτά, με τον Ιδρώτα. Ακόμη μια δύσκολη χρονιά για τον Ηρακλή που τίθεται ζήτημα επιβίωσης για την ομάδα του Πηγυρό. Δύσκολα. Εντάξει, έτσι πως είναι το ποδόσφαιρο πλέον, όπως έχει γίνει, αν δεν έρθει ο πραγματικός θείος από την Αμερική, πάρτα τα κασέρια και βάλτα. Ο Ζαμπον Κασέρι. Δεν μπορεί να ορθοποδήσει πλέον καμία ομάδα. Καμία ομάδα. Και σιγά σιγά έτσι πως θα διαμορφωθεί, θα γίνει όχι απλά ποδόσφαιρο δύο ταχυτήτων. Θα είναι 5-6 ομάδες με ισχυρούς ιδιοκτήτες και από εκεί πέρα. Δεν θα υπάρχει καμία άλλη, θα είναι σαν το βόλι, πώς κάνουν ρεπό. Κανονικά, άρεσε. Εντάξει, η Β' Εθνική είναι πιο δύσκολη από τη Γ' πλέον. Με το καθεστώς που υφίσταται ή μια επαγγελματικό. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Από την άλλη, η Β' Εθνική υποτίθεται είναι ένα προπαρασκευαστικό πρωτάθλημα, ώστε να γίνουν ομάδες που θα έρθουν στην πρώτη κατηγορία και θα είναι ανταγωνιστικές. Αλλά στην παρούσα φάση, δύσκολα να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταρχήν, το τηλεοπτικό δεν είναι ανύπαρκτο. Δεν έχει πολλά λεφτά. Τίποτα δεν έχει. Καλά, για ποιο θα κάτσει να δει τώρα αυτό ακριβώς. Είναι και από την άλλη. Θα βάλει διαφήμιση μέσα στη Β' Εθνική. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κόσμο θα. Δηλαδή ένα αριστεχνικό παιχνίδι παίζει να έχει περισσότερο κόσμο, ας πούμε, κράσπο. Άνετα. Φίνικας Πολύχνης, ας πούμε, Παύλος Μελάς, παίζει να έχει στο γήπεδο περισσότερο κόσμο από ό,τι θα έχει, τι να σου πω τώρα, η Ρόδοτος με κάποιον, ξέρω ποιες ομάδες είναι στην Β' Εθνική. Θα πάνε Μπάφρα Σιδηρόκαστρο να δεις τι γίνεται σε εμάς. Τα τραχτέρια μέσα, παπάδες δέρουν με τα ρόπαλα. Ντέρμπι του μίσους, κανονικότατα είναι αυτά. 2-31-0-283-8 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Είδες που σου είπα εγώ ότι ο κόσμος ξεθύμανε, τα είπε όλα χθες κανονικότατα. Άρης ΠΑΟΚ αυτό. Έχει ακόμα, έχει δεν ακόμα. Δεν έχει. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, πολλοί λένε ότι. Να, είδαμε και τις στιγματικές που έγινε. Αν δεν χάνει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει δουλίτσα το ραδιόφωνο. Θα δεις που θα πέσουν στα τάρταρα τώρα τα ραδιόφωνα. Κάτσε τώρα. Δόνει σε ένα κρεμόμαστε, κάνε κάτι εκεί καμιά ίντρικα. Καμιά ίντρικα. Γιατί εδώ δουλίτσα δεν έχει. Τα φιλικά τα ράδια ευχόταν νομίζω ότι. Να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη, να γίνει εδώ σφαγή, να βγαίνουν τώρα και λαϊκά δικαστήρια. Δεν είναι τη φύση των ΠΑΟΚ. Δεν είναι τη φύση των ΠΑΟΚ. Είναι τη φύση των Σαλονικαίων νομίζω. Ότι ιντριγκάρονται από την ήττα τη ομάδα του. Θέλουν ρε παιδί μου έτσι βαθιά μέσα του για να λένε εμεί τα λέγαμε αυτά. Ναι. Και τώρα στη νίκη τι να πάρει να πει. Μπορείστε ρε, και εγώ ήταν τη Σαλονικαίο. Άρη έχασε. Γιατί δεν γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζει. Τι να κάνω. Είδε. Δεν μα αδικεύσαν. Εγώ τώρα αυτό εδώ πέρα με το πέναλτι. Έξω πάρε τηλέφωνο και γκρίνιαξε. Με το πέναλτι. Κάτσε τώρα. Περίμενα να το σφύριζε αυτό αν ήταν τζανακάκι. Αν ήταν ομά τους και τους φυρίζανε πέναλτι. Και βγήκαν οι παοξίδες τώρα και αρχίσανε. Λέει ο νόμος κολλητό το χέρι. Μα ήτανε κάσφυρα το αυτό στο μάτος μες στη τούμπα και θα σε μπω εγώ. Έρετε, το γάλα μαύρο έχει να γίνει. Αλλά δεν έκανε ούτε αυτό το χατήριο. Δεν το έκανε να ουρλιάσει σαν τη σκυλή της Ιερουσαλήμ. Πηγαίνουμε το απόλυτο και στην Ευρώπη πάει καλά. Δεν μπορούν να στηθούν ούτε λαϊκά δικαστήρια, ούτε γκρίνιες, ούτε έτσι το άλλο. Γιατί δεν βάζει εκείνο και δεν βάζει το άλλο. Μέχρι και ο Γουάρντε επανήλθε. Σφύρα το αυτό. Άρε μάτος, κάνε ένα χέρι εκεί κολλημένο. Θα κλείσουν, να έχουμε δουλειά για 10 χρόνια. Θα κλείσουν τα αθλητικά τα ράδια. Θα πέσει ενεργεία. Τι να πει. Άντε, εγώ σου λέω. Πούμε, αυτοί που ασχολούνται, ρε παιδί μου, με τα αθλητικά όλη μέρα πούμε, και λένε και τέτοια. Εμείς είμαστε εδώ ποικίλη ύλη. Και εσύ, ρε διαιτητή, δώσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα εκεί στο Βέρμπλουμ που είναι το τάκλιν από πίσω για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε με κόκκινη να παίξει μετά. Τι θα, ούτε οι μεταγραφές είναι επιτακτική ανάγκη. Τίποτα. Τι να πει, α πούμε τώρα τα παλιότερα χρόνια είχαμε και πέρυσι, α πούμε, θα βγαίνει άλλο στα λέγε πάρε εκείνο, πάρε τον ένα άλλο τον άλλο. Τώρα δεν λες και πολλά. Και δεν ακούγεται και ούτε καν. Είναι, έχουμε φτάσει. Τι, πρωτομπυλών είναι.
Ποιος? Τα Χριστούγεννα. Έλατε. Και δεν ακούγεται ούτε καν. Φέρε τον ένα, φέρε τον άλλο. Ναι. Ούτε και στον Άρη κιόλας, ας πούμε. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Στον Άρη τι χρειάζεται, ένα center forward να βρούμε. Ναι. Ποιο, ένα σοβαρό για την ομάδα. Το Κουλούρι λες, ε. Κουλούρι μια χαρά. Ναι, μόλις ήρθε εδώ πέρα θα αρχίσει εκεί. Πάνε... Τίποτα. Πάλι θα μηδενιστεί. Πόσα χαρτιά να στάξει τον Καρυπίδη στον Εστονιδά. Τι τζάμπα τον πάρει. Το πρώτο σκόρ του πρωταθλήματο. Του πρωτοπόρου του πρωταθλήματο κιόλα. Σαν να παίρνει τον Μπρίγκοβιτ ένα πράγμα. Αυτό. Φαντάζεσαι να δίνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Έχω εγώ, θα πω στον πρόεδρο δυο φιντάνια. Έχει, θα τον πω εγώ, θα του σφυρίξω. Από πού τα έχει τα φιντάνια. Έχω. Από πρώτη εθνική, από τι. Από πρώτη εθνική, πάγκους που παίζουν, πάγκους που δεν παίζουν. Α, μάλιστα. Να, θα φτάσουν τα φαξ στα γραφεία τη ΦΑΕ, άρεω. Πριν του φύγουν δανεικοί, ξέρω εγώ, θα του μαζέψω εγώ τώρα. Δεν γίνεται, είναι καλά παιχτάκια. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εν ολίγες κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα ή αθλητικά τουλάχιστον αυτά έχει. Είναι πάρα πολύ φτωχή στην παρούσα φάση. Ασχολούμαστε με τα αγωνιστικά. Ο κόσμος βαριέται ούτε καν θέλει να μιλήσει στα ράδια. Τίποτα. Να σε πω, άμα θες μια 27χρονη παντρεύτηκε τον πατέρα της καλύτερης της φίλης. Ορίστε. 27χρονα, Αμερικανιές, δεν θες. Πώς λέμε, παπούτσι από τον τόπο σου. Ναι. Τι κι αν ο Κέρν έχει, λέει, τα διπλάσια χρόνια από την Τέιλορ. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ναι. Καλά. Α, Κέρν, 27χρονα, επαγγελματίας. Πόσοι δεν θέλανε να βρίσκονται στη θέση του. Πόσοι. Πολλοί. Εκείνο το σύντημα τώρα. Αλλά είναι, λέει, συνηθισμένο, λέει, διότι οι γονείς μου ξέρουν τι έβγαινα, λέει, με μεγαλυτέρους. Κατάλαβες τώρα αυτήν. Έβγαινε με μεγαλύτερους. Πολλές κοπέλες το κάνουν αυτό. Αυτή την κοπέλα τη βλέπω ότι είναι φτιαγμένη. Έχει πάει σε spoiler, έχει πάει σε λαμαρινά. Τη βλέπω. Γοητεύαν τις γυναίκες πάντα, τις γοητεύουν οι όρημοι άντρες. Ναι, οι όρημοι άντρες. Στην ιστορία. Πάμπλο Πικάσο, α πούμε, είναι άρα γυναίκα. Ναι. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ναι. Η Ουλίτα, πώς λεγόταν, ναι. Ήταν καμιά 40-50 χρόνια μικρότερη του. Όλη αυτή λεφτά είχανε. Νομπελίστα ο Οδυσσέας Ελίτης. Για εμένα να δουν στα 65 θα με θέλει καμιά. Υπάρχει ένα Νόμπελ. Άμα πάρω εγώ ένα Νόμπελ. 18, μια διαφορά. Για να βγάλω εγώ την τσέπη με τις λίρες να δεις πώς πάει. Λες, ε. Κάτσε, παίζει ρόλο. Αυτό και εγώ ευελπιστώ, ας πούμε, στα 65 μου, 70 να έχω την τύχη και εγώ του Οδυσσέα Ελίτη να γράψω κανένα. Τι, ένα άξιο εστί. Τι είναι σιγά τώρα τα ποίηματα αυτά που έγραφε και όλα. Για τον ήλιο, τον ηλιά τώρα, για το Αιγαίο, για το γαλάζιο. Ελάφρε τώρα, σε γράψω εγώ για το θερμαϊκό να πούμε εδώ μια ποιηματάρια το. Ο Ελίτης μου έγραφε για το γαλάζιο του Αιγαίου, σου γράψω εγώ για το καφέ και το φυτοπλακτόν του θερμαϊκού. Ορίστε. Σε πω εγώ 16 Νόμπελ θα πάρω κανονικότατα. Θα πάρω εγώ το μάθω το μεντέλο Λουντέμι, το παιδί κοιτάει τα άστρα που λέει το φιλαράκι μου εδώ πέρα. Εγώ του λέω το Όπελ άστρα κοιτάει. Το παιδί κοιτάει τα άστρα. Και τα παιδιά βέβαια του πάω κοιτούσαν τα άστρα το καλοκαίρι του Champions League. Αυτό έπρεπε να το απαντήσει. Σε περίμενα τόση ώρα, δεν ήθελα να σου το πω από χθες που σε έλεγε. Το απάντησε. Δεν κοιτούσαν τα άστρα του Champions League. Άσε τώρα, δεν θέλω τώρα να εντριγκάρω το την άλλη φορά. Ναι, την άλλη φορά. Κοίτα το στο Jean-Claude Cavalli. Playboy, δικτάτορα Αιτή που κληρονόμησε τη χούντα του πατέρα του, παντρεύτηκε τη μάνα του σε τελετή βουτού. Τι γίνεται εκεί στην Αιτή. Τι πήρε, παιδί μου, στα συνοικέσια που έχει μπει κανονικότατα. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε φίλε, κάτι σου. Αναζητούνται. Α, θυμάσαι το φίλο μα τώρα που είπε συνοικέσια. Τι έγινε, δεν το. Ρε φίλε, Βεργιώτη. Του είχαμε ξεχάσει. Σε βρήκαμε νύφη τώρα. Που είναι, αν ακούει αυτό ο φίλο μα, ο εκπληκτικό σα, μα πάει ένα τηλέφωνο να δούμε την πρόοδο. Γιατί εμείς, η αλήθεια είναι ότι είχαμε τώρα το Άρης ΠΑΟΚ και αυτά. Είχαμε πολύ δουλίτσα έπεσε στο γραφείο και δεν μπορέσαμε να μεριμνήσουμε όσο να ζητούσε εμφανίσει. Είναι ναι, ναι, κυρία, ναι. 50-65 τι είχες μας γίνει. Μέχρι 55. Ναι, ναι, με δύο διαμερίσματα στη. Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος, είναι κασαδούρα, Αρζάν. Βέβαια, bon vivant. Είχα ξεχάσει αυτό το πολύ σημαντικό τηλεφώνημα, αλλά μέσα σε εκείνο τον κικαιώνα της προηγούμενης εβδομάδος εδώ στην τεράστια εκπομπή με Παφούλια και Φωτιάδη. Πού να, τι να πρωτοαπομονώσεις. Τι να λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, σε ειδήσεις που πραγματικά ενδιαφέρουν τον κόσμο, γιατί οι ειδήσεις ασχολήθηκε το λόγο επειδή για τους φίλους που σκεφτόταν να μετακομίσουν στον Καναδά με όλα αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Λέει, ο Καναδάς λέει ξέμεινε από κάναβη δύο μέρες μετά την νομιμοποίηση. Ωρε φίλε, να μην τα λες αυτά σου λέω να σπίρω χωράφι. Πέσανε κανονικά, λέει. Sold out, να αυτά είναι τα sold out, φίλε μου Στέφανε. Αυτές είναι επιχειρηματικές κινήσεις. Ουρές πολλών μέτρων, sold out στα καταστήματα. Αλλά και υψηλές τιμές. Ναι. Υποτίθεται ότι. Εκεί έγινε ιστορία. Αποδεσμεύτηκε μέσα από το παράνομο εμπόριο συγκεκριμένο.
μου το σώστε να πέσει και η τιμή. Αλλά στην παρούσα φάση δεν πέφτει η τιμή. Κανονικότατα. Το σκηνικό λέει με την πώληση κάναβη στον Καναδά. Λέει στήθηκαν, λέει. Δεν φάνηκαν, λέει, να πτωούνται όμω εδώ οι φίλοι. Μάλιστα φτιάξε. Ωραία, ωραία σημαία έχει. Κάνει σουράκι ένα εισιτήριο, άγια φίλε, για ένα τσιγάρο. Κάνει σουράκι ένα τσιγάρι ήλιο. Πώ είναι η σημαία του Καναδά με το πλατανόφυλλο. Έχουν το φουντόφυλλο. Θα αλλάξει, ναι, ναι. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Καναδάς έγινε μία από τις χώρες που νομοποίησε την καναβιά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, μόνο που οι πολλοί, λέει, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Σιγά. Έλα τώρα. Πέσαμε από τα σύννεφα. Καλά, εκεί το αστείο τώρα της υπόθεσης είναι και αν λέμε, ρε παιδί μου, γινόταν και κάτι τέτοιο αντίστοιχο, το ποιους ανυποψίαστους θα έβλεπε σε μία τέτοια ουρά. Έλα. Να πηγαίνουν. Ανθρώπους που δεν θα το περίμενε με τίποτα. Ρε Παντελή, και εσύ. Και εσύ εδώ, και εσύ εδώ. Γιατί για κάποιους, ας πούμε, μπορεί να έχει υποψίες, να είναι χρόνια χρήστες και δηλωμένοι και αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Αλλά το τι θα φανεί. Άκουγε σε όλη την πόλη την ατάκα, φέρε με ένα ευρώ να πάρω να μπουρέ για μια διερό. Δεν πέφτει τιμή, είναι τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, πως τα περισσότερα καταστήματα που ήταν διαθέσιμοι καναβοί δημιουργήθηκαν ουρές αρκετών μέτρων. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το περιστατικό που έγινε στο Μόντρεαλ, εκεί όπου 30χρονος Αλεξάνδερ. Αλεξάνδερ δεν μας λέει επίθετο για ευνόητους λόγους. Χρειάστηκε να περιμένει 7 ώρες στην ουρά. Όμως, λέει, γύρισε σπίτι με άδεια χέρια. Όχι, ρε. Ωραία, φίλε. Καθώς τη σελιά που έκλεινε το μαγαζί ακόμη δεν είχε έρθει η σειρά του. Όχι, ρε, φίλε. Ρε Αλεξάνδρα, αγόρι μου. Μετά πας. Να σου πω κάτι. Πας μετά στην άκρη σου τόσο καιρό. Ναι, στο έφεραν και μέσα στο σπιτάκι σου. Και αλλά η άκρη σου έχει ξεμείνει, διότι το πούλησε νόμιμα. Λες, ε. Όχι, ρε, φίλε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δικαιώνομαι κι εγώ, ναι, και το όργανο στα Γιάννενα. Mm-hmm. Είχα μια μπλούζα τότε φορούσα πριν 35 χρόνια που έγραφε Legalize Cannabis. Να, δικαιώνεται. Το όργανο, ναι, και μου λέει, αυτό μου λέει, ξέρεις τι είναι. Λέω, ναι. Μου λέει, είναι κακό πράγμα. Λέω, ο Καναδάς. Με λέει, ξέρω η σημαία του Καναδά. Με λέει, δεν είναι η σημαία του Καναδά. Ήμουνα στα Γιάννενα τότε. Ναι. Μου λέω, και τι είναι. Με λέει, είναι κακό πράγμα. Λέω, σώπα. Λέω, αλήθεια, και μου το πουλήσαν, λέω, για τη σημαία του Καναδά. Να τους το πας πίσω. Οπότε δικαίωση και για τους δύο. Έτσι. Ήσουν 10 χρόνια μπροστά από την εποχή σου, πες το να μεγάλε. Δικαίωση και για το κακό πράγμα. Και δεν του ρώτησες εσύ που το ξέρεις ότι είναι κακό, δοκίμασες. Εντάξει, δεν ήθελα να το. Δεν ήταν για πολλή συζήτηση. Σωστό και αυτό. Δεν είχα και διερμηνέα κανονικά τότε. Πορτογάλο διερμηνέα, γιατί στα Γιάννα μιλάνε λίγο έτσι Μπραζιλέρο. Μετά εξελίχθηκαν, φίλε. Τότε κάναμε 8 ώρες για να πάμε από Θεσσαλονίκη. Καλά, ναι, άστο να πάει. Άστο να πάει. Εκείνη, κάναμε 3,5 ώρες μέχρι Καλαμπάκα και 4 ώρες και άλλες τόσες μέχρι Γιάννενα. Κατάρα, εκεί τα Γιάννενα είναι 3 ωρίτσες, μια χαρά, ναι, μάλιστα. Την ωραία. Έχω κάνει την Κατάρα 2 φορές. Τώρα ΠΟΠ είναι προστασία ονομαστικής προέλευσης, έχει το αλβανικό από ό,τι ακούω. και για να το τσεκάρουν κιόλας είναι κατουρημένο και από τσεκά. Ναι, ουσιακά. Να προσέχετε. Ναι. Καιρός να πάρουν μπροστά τα δικά μας προϊόντα. Το είχαμε χάσει από την Καλαμάτα, όπως τη φέτα χάσαμε την ΠΟΠ. Είχα χάσει την Καλαμάτα. Είναι καραουτσακαρισμένο δηλαδή. Ναι. Καλό, ναι. Ε. Να πούμε για κανένα έρθιμο να περάσει η ώρα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Φιλιά, τσάω. Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική. Καιρός που ήταν, να πάμε να διαλυματιστούμε και να επιστρέψουμε εδώ για το δυναμικό ντεμαράζ της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.